Φρίκι, καψιμό, τρόλινγκ. Τρογλωδίτες, αυτιαλίτες. Εκπέμπουμε ζωντανά από την Τρόγλη μας. Κάθε Τετάρτη 10 με 12. Με παραμύθια, ειδήσεις, ζώδια, ταινίες, στοίχημα και άλλα πολλά χαριτωμένα ή μη. Από μας, γεια σας, γεια σας. Η παρούσα εκπομπή είναι σατιρική και έχει καθαρά χιουμοριστικό περιεχόμενο. Ο σχολιασμός θεμάτων και η ανάλυση τους από τους συμμετέχοντες έχει ως σκοπό να διευρύνει την κριτική σκέψη των ακροατών, προσπαθώντας να αποδομήσει δογματικές και απολυταρχικές αντιλήψεις που εκπέμπουν ελιτισμό και ιδεολογική γαματοσύνη. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ως στόχο να προσβάλλουμε την προσωπικότητα ή να επιφέρουμε τη διαπόμπευση δυσφήμιση όσων προσώπων, καταστάσεων και ιδεολογημάτων την χάνει να κατονομάσουμε στα πλαίσια της εκπομπής. Όπως είναι γνωστό, ενοιολογικά πάντα, η σάτιρα επιχειρεί τον εμπεγμό κάποιας έννοιας ή προσώπου που ο σατιρικός καλλιτέχνης θεωρεί ότι αξίζει τέτοια αντιμετώπιση με σκοπό συχνά τη βελτίωση του αντικειμένου. Γίνεται μέσω μεθόδων όπως η παροδία, η υπερβολή, η σύγκριση, η αναλογία και η ειρωνία. Διευκρινίζουμε λοιπόν πως το τρόλινγκ είναι τέχνη και είναι εδώ για να προβληματίσει και να ριζοσπαστικοποιήσει συνειδήσεις. Η Τρόγλη είναι εδώ και χλεβάζει το λαό. Ακούτε ραδιοζώνες, ακούτε ραδιοζώνες. Ανατρεπτικής, ανατρεπτικής. Εκφρασής, εκφρασής. Τους 93,8, τους 93,8. Τιν-ταν-πονγκ, 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 τιν-ταν-πονγκ. Hello everybody. Hello na. Hello na. Τι λέει, αργήσαμε λίγο. Πολύ λίγο. Όπα, εδώ είμαστε πάρα πολύ δυνατά. Τι έγινε? Έγινε το καμός. Τώρα. Τώρα νομίζω ακούγεσαι πιο σεξ. Τώρα είναι η ώρα. Ολόκληρη η χώρα να καεί. Να καεί. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες και γενικότερα αγαπητέ κόσμε, αγαπητό υπερπέραν. Αγαπητά λουλούδια, αγαπητά ζώα. Πλανκτόν. Χλωρίδα και πανίδα. Η εκπομπή μας ξεκίνησε μόλις τώρα με μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Μιας και όπως πάντα είμαστε κολλημένοι με το ακαδημαϊκό τρικάκι. Ωράριο. Άρα αργήσαμε λίγο, ένα μισάωράκι, δεν πειράζει. Ξέρετε, η εκπομπή εδώ θα σας ανταμείψει πλούσιο πάροχα, ρε παιδί μου, για αυτούς περιμένανε. Λοιπόν, ξεκινώντας, να πούμε ότι λείπουν πολλά άτομα. Έχουν έρθει άλλα βέβαια. Και ας, για να μπούμε με τη μία στο ρυθμό, εκτός από τα ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης και τα σχετικά που θα τα πούμε τώρα στα προκαταρτικά, τα οποία είναι αυτά που αντιλαμβανόμαστε, αυτά που απολαμβάνουμε μάλλον καλύτερα. Λοιπόν, στα προκαταρτικά, το πρώτο είναι το Who is Who και ξεκινάω να μοιράζω την μπάλα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Majin Buu. Στη γλώσσα του σύμπαντος, Majin Buu σημαίνει το μαγικό πλάσμα. Ένα μαγικό πλάσμα το οποίο δοκιμάστηκα 2 χρόνια με τα αστρικά κατάλοιπα σε μια παλαιότερη τρολική εκπομπή και τα τελευταία 2 χρόνια κάνω καριέρα στην κουβέντα στην Τρόγλη. Καλό τον κόσμο να γελάσει, να τσαλακωθεί, να βγει μπροστά και να ξεπεράσει αυτά που τον έχουν ξεπεράσει. Εκ δεξιών μου, Λευτέρης Ξευτέρης, ένας άνθρωπος του δρόμου, του υποδρόμου,
με πολλά ψυχολογικά βαριά και καλό τον κόσμο να βγει έξω και να αυτοκτονήσει. Και όχι με μπλε φάλαινες και φλωριές, στα αλήθεια. Κανονικά, όπως ξέρουμε. Παραδοσιακά. Καμία σωτηρία, το χάος είναι φίλος σου. 93,8 στα FM, φιλάκια μωρό μου. Απέναντι. Εδώ φίλε, το πιστεύεις εδώ και ένα χρόνο. Κάνω εκπομπές εδώ μέσα, δεν έχω αποφασίσει ακόμα παρατσούκλι, ποτέ των ποτών. Αυτά που κυκλοφορούσαν είναι Hawaii Sierra Mollaus. Μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια αναλυτικότερα. Ναι, κάτι θα κρύβεται πίσω από αυτό. Πάντα. Δεν ξέρω, θες να μας πεις κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα που έχεις, έστω μία ιδιότητα να μάθουμε. Να ξέρουμε τι άνθρωπος έχει μπει τώρα στην Τρόγλη. Ξέρω εγώ, είμαι ικανός να κοιμηθώ 16 ώρες σε ρήμα. Κάνει. Κάνει. Και για την Τρόγλη κάνει. Είναι η σειρά των βραδύπους και νομίζω κάθε βραδύπους έχει το χρόνο του εδώ πέρα. Λοιπόν, μετά τα Who is Who, από ό,τι καταλάβατε, Παλικάρης δεν είναι εδώ, Θεοδόσης δεν είναι εδώ. Ναι. Ναι, λείπουνε. Ξέρετε τα παιδιά από τα Βόρεια Προάστια που έχουν ήδη πάρει τα ψηλάκια τους για διακοπές και την κάνουν συνέχεια. Είναι σε κανένα κότερο, κανένας φίλου πλούσιου μέσα. Σε κότερο μπορεί και όχι. Ο ένας να είναι στα Αγκίστρια, ρε παιδί μου, ξέρεις, και ο άλλος Σαλαμίκονο. Εντάξει, μέχρι εκεί τους κόβω. Ποιος που. Αγκίστρια σίγουρα Θεοδόσης που είχε και το κλεισάκι εκεί. Ναι, ναι. Χωρίς εκκλεισάκι δεν πάμε πουθενά. Λείπουν και οι δύο. Παιδιά, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα κάτι να πιστεύεις. Give me a reason. Τώρα οι υπόλοιποι, το Μεδούλη το είχαμε για μία φορά την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ σας ήταν, δύο φορές το χρόνο έσκασε, τα είπε όλα, τα άκουσε όλα και αυτός και έφυγε. Άρα σήμερα ξεκινάμε με τριάδα και θα εξελιχθεί κάτι, όπως ξέρεις μπορεί να είμαστε και σαν Pokemon εδώ πέρα, Pikachu, Raichu, ξέρεις να έχουμε... Έχεις κρυμμένους 2-3 μπαλίτσες στην τσέπη σου. Καλά, ναι. Πάντα έχω στα μανίκια μου. Καβάντζα. Ναι. Λοιπόν, αυτά από το Who is Who. Περνάμε λίγο στα του ραδιοφώνου. Ακούτε ραδιοζώνες ανατριπτικής έκφρασης. Το οποίο τι είναι? Είναι ένα αυτοοργανωμένο ραδιόφωνο με οριζόντιες δομές. Οπότε είναι κεντριαρχικό, αντιπορευματικό. Τι άλλο είναι? Είναι κατάληψη, εννοείται. Και η συχνότητα και ο χώρος εδώ πέρα. Ωραία. Και τι είναι, μαλάκες μου, στην ουσία είναι αυτό που δεν υπάρχει στη σκατήλα του ραδιοφωνικού αέρα και ήρθαμε εμείς να το συμπληρώσουμε. Ναι, ήρθαμε να πετάξουμε εμείς τα βοθρολήματά μας στα πρόσωπα του καθώς πρέπει, του κυριλάτου, αυτού που ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα. Αυτά για το σταθμό, ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Και αυτοργάνωση λειτουργεί, έχουμε κάνει και ραδιόφωνο και τέτοια. Χαβάι θα σε λέω άμα θέλεις. Σου κάνει. Ναι, ναι, Χαβάι καλύτερα, μπαίνεις και στο κόνσεπτ. Και περνάμε στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι οι τρογλωδίτες, για να καταλάβετε και τι ακούτε. Τρογλωδίτες, αυτοί οι αλήτες που λένε διάφοροι στα στέκια, σε περίεργα στέκια, σε στέκια σκοτεινά, κάπου εκεί με άτομα του υποκόσμου, με λούμπεν κόσμο, εκεί μπορείς να γνωρίσεις τρογλωδίτες. Μετά από ένα site που φτιάχτηκε πριν από κάμποσα χρόνια, το λέω μία, δεν το ξαναπώ, τρογλωδίτες.co, τρογλωδίτες.co, εκεί πέρα είναι το site των τρογλωδιτών, κάντε μία περιήγηση. Κλασικά το προτείνω σε όλους, γράψτε μια λέξη κλειδί στην αναζήτηση και θα ανταμυφθείτε πλούσιο πάροχα. Το υποσυνείδητο θα γεμίσει με διάφορες εικόνες φρίκης, καψίματος και τρόλινγκ. Ωραία, τα είπαμε τα καλησπέρα, είπαμε τα προκαταρτικά. Νομίζω είμαστε πιο... τώρα μπορούμε να γλιστρήσουμε στα ενδότερα της Τρόγλης. Όπως ξέρετε, το στούντιο των χαοτικών αδεζωνών κάθε Τετάρτη στις 10 γίνεται σαν μια μεγάλη Τρόγλη. Κάνουμε κατάληψη μέσα στην ίδια την κατάληψη. Ναι. Μόνο οι τροκλωδίτες το κάνουν αυτό. Πρωτοπορία. Φέρνουμε τη σπηλιά μέσα στο στούντιο. Ακούτε και τη σταγόνα την τρομερή. Δεν είναι το βασανιστήριο το δικό σας, είναι το δικό μας. Απλά επειδή σε αυτήν την εκπομπή τα μοιραζόμαστε όλα, πρέπει να μοιραστούμε και τα δύσκολα και τα καλά, μάλλον και τα άσχημα. Είμαστε καταδικασμένοι με τη σταγόνα. Όπου εσείς και εμείς, ρε μαλάκες. Λοιπόν. Ποια εκπομπή είμαστε, πάμε το κλασικής. Ναι. Κλασικής. Λοιπόν, 3, 2, 1. Τρογλωδίτες,
Τρογλωδίτες, τρογλωδίτες, τρογλωδίτες, τρογλωδίτες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να διαβάσουμε και τα πρώτα μηνύματα. Α, να σας πούμε τώρα ποιος πάει για τα 27 ευρώ. Τα πάρω εγώ, ρε. Πάρτα. Λοιπόν, δεν το χρειάζεται νομίζω. Χαοτικές ραδιοζώνες για την ανατρεπτική έκφραση μαλάκες μου, 93,8 στα FM. Μας παίρνετε τηλέφωνο 210-77-23-144 και κινητό 67-56-56-265. Ενώ στο www.radio98.org στέλνετε μηνυματάκι, αφού επιβεβαιώσετε ότι είστε άνθρωπος και όχι μηχανή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θέλουμε να έχουμε μια επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν έχουμε και θέση εδώ πέρα. Έτσι ζούμε με τη διάδραση. Θέλουμε να μας στείλετε ειδήσεις, σχόλια, αγάπη, μίσος, όλα τα μυστικά που έχετε, σαν ανώνυμοι. Στείλτε μας διάφορα πράγματα να σχολιάσουμε. Είμαστε ολοζώντανοι, σπαρταριστοί. Θα πούμε και κάποια πράγματα για την ημέρα. Σήμερα είναι τεράστια μέρα, 7 Ιούνιου. Είναι η μεγαλύτερη μέρα της ημέρας. Πλάκα, όχι ρε, πλάκα κάνω. Φυσικά. Κεντάτα ρε, σιγά ρε φίλε, τι σημασία έχει. Απλά δουλεύεις παραπάνω, δηλαδή, κλάιν μπάιρ κάνω, πρέπει να είναι πιο μισητή μέρα. Γιατί δηλαδή εσένα 21 Δεκέμβρη που έχει λίγη μέρα σου δίνει ρεπό νωρίς. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, αλλά άλλο να σου στερεί τώρα κάποιες ώρες οι οποίες είναι μαυρίλα έξω και ξέρεις ο χειμώνας φέρνει και λίγο κατάθλιψη και δεν έχεις πολύ όρεξη και άλλο το καλοκαίρι ρε φίλε που γίνεται χαμός έξω να πούμε. Αρθίζουνε τα πάντα. Πες τα, πες τα. Ανθίζουν τα πάντα και τα κοάλα και τα κόβουμε του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. 10 και 10 είχαμε το πρώτο μήνυμα, το οποίο λέει «Παλικάρης, απουσία». Παιδες, ρε δεν την παλεύω με την καμία να σκάσω πάνω. Είμαι από τις 7 στο πόδι. 2 τελείες, μιλάμε τελεία. Πάρτα. Σε ποιο πόδι, στα αριστερό ή στο δεξί? Στο τρίτο της Καλλικιδικής, στην κατάληψη. Αυτός ήταν ο Παλικάρης για σήμερα. Σας διαβάσαμε και το μήνυμά του. Επόμενο μήνυμα από κάρτα. Καρδούλα φάση Facebook. Μας έχετε στήσει ρεαλίτες 15 λεπτά. Εδώ να περιμένουμε. Έσχος. Καθυστερημένη εκπομπή. Indeed. Χρόνια τώρα. Ναι. Δεν λέμε έτσι αλλιώς κάτι άλλο. Επόμενο μήνυμα πάλι από κάρτα με 3 κυματάκια. Θεοδόση μην αργείς και άντε έλα να σου δώσω καραμέλα. Και χαμογελάκι. Κρίμα, κρίμα, κρίμα που χάνει ο Θεοδόσης και δεν είναι εδώ τους φανς να στέλνουν. Έρχομαι. Και ο Θεοδόσης απαντάει σε φανς. Δεν είναι σε κάτι άλλο. Πώς, δεν πρέπει να ανταποδώσει το κοινό του. Ναι. Αυτόν ζητάνε παθιασμένα. Φίδρας. Δηλαδή είναι σχέση ανταλλαγής αυτή. Παίρνει την αγάπη και δίνει πίσω. Έτσι πάει. Έτσι. Επόμενο είναι από επικεφαλή. Μπλοκ. Φέι, κάναμε άντι με μπλοκ. Αντρέας Πετρούπολη. Κάτσε, έχουμε και μηνύματα, κάτσε εδώ, ενώνουμε κόσμο. Connecting people. Φέι, κάνε άντι με μπλοκ. Αντρέας από Πετρούπολη. Αν το άκουσες αυτό, Φέι, κάντο. Έτσι, ο επικεφαλής ο ίδιος μας έστειλε μήνυμα. Κάντο. Πώς το έλεγε? Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Δηλαδή, εντάξει. Τι άλλο θες να κάνει ο άνθρωπος, έστειλε μέχρι και στους τρογλωδίτες. Για να καταφέρει. Λοιπόν, επόμενο μήνυμα από Γιάν Μούτσα. Μας ακούγε. Είμαστε καλύτεροι σαν εκπομπή πλέον. Έχουμε και ένα επίπεδο. Αυτοί που μας ακούνε έχουν και ένα επίπεδο. Δηλαδή, βέβαια. Νιώσε λίγο. Αν μαζευόντουσαν οι ακροατές της κουβέντας στην Τρόγκλης, θα βλέπεις αστροφυσικό. Και δεν είναι ότι αστροφυσικό θα είναι σίγουρα πιο έξυπνο, γιατί δεν υπάρχει εξυπνάδα, αλλά μιλάμε για αντίληψη. Όλοι όσοι ακούνε Τρόγκλη έχουν μία, ξέρεις, αντίληψη περίεργη. Γιάν Μούτς, ζω για να ακούσω από τη γλυκιά φωνή του Λευτέρη Ξεφτέρη το. Έχω μείνει μόνος γιατί είμαι ο δολοφόνος. Θα το κάνουμε καραόκε. Και πιπίτσα καρδούλα από Facebook μας έστειλε μήνυμα. Γνωστή τρογλωδίτσα παλιά της παρέας. Καρδούλες από τα νησιά του Πάσχα. Έχουμε και ακροατές που μας ακούν από τα νησιά του Πάσχα. Ω ναι, κάντε ζύγες. Σταυρώσανε, για πείτε μας το σταυρώσανε. Έχουμε και άλλο ένα μήνυμα να το διαβάσουμε. Από τρόγλο Φούρια. Μας λείψατε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δώστε δυνατά. Θα δώσουμε. Για σένα ρε γαμώτο. Ναι ρε φίλα μου. Σούπερ Σαγιάν 4 επιτόπου σε 4 δευτερόλεπτα. Είναι να μην είσαι υπερένταση. Ξέρεις ότι βγαίνει.
Είναι, ξέρεις, πώς είναι αυτοί οι παππούδες άμα πέσουν. Ήταν ο τρόμος όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Μην πέσει στην αυλή αυτού του παππού που έβγαινε και λέγε «Θα σας κάσω την επόμενη φορά την μπάλα». Είναι ο κλασικός, είναι ο κλασικός παππούς. Τέταρτος, ένα καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία. Μπήκες και εσύ στο κρου τώρα, αφού οι άλλοι δύο... Ξανακλείστον τώρα κομπλέ. Okay, όχι, δεν θα τον κλείσω. Ο Μαϊάμι. Ο Μαϊάμι είναι τύπος ο οποίος παρτάρει όλη την ώρα. Είναι διακοπές το παιδί, φαίνεται κιόλα. Κρίμα που δεν γίνεται να τον δείτε. Αλλά. Από αυτό έχουμε κι άλλο μήνυμα. Ο Παλικάρης κάτι έχει στείλει. Τι λέει ο Πρεζάκας. Λέει Παλικάρης. Α, okay, αφού είναι εκεί ο αρχηγός, μπορώ να κοιμηθώ ήσυχος. Καλή εκπομπή, Μόρτιδες. Ποιος αρχηγός. Και καλά, ρε. Ξέρεις, ηρωνία. Ότι. Α. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις, αγαπητοί μου παλικάρι. Έτσι. Εντάξει, τώρα προσπαθεί να δικαιολογηθεί γιατί δεν ήρθε μάλλον ο παλικάρις, ενώ μένει ένα τετράγωνο μακριά. Δηλαδή τώρα δεν δικαιολογούνται απουσίες. Μόνο με χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο. Το καταλαβαίνεις. Μόνο με χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο. Και υπογραφή από το γονιό σου. Τουλάχιστον. Μη σου πω και από τους δύο, αλλά άντα τον ένα, εντάξει. Με, πώς το λένε. Πρέπει να έρθει εδώ δηλαδή να μας τα πει. Ο γονιός, αλλά εντάξει, θα κάνουμε μια εξαίρεση. Θα τα πούμε όταν θα πάρει βαθμούς, να δεις τότε θα τους πω. Πίσω στο σπίτι. Ο Παλικάρης είναι του δόγματος, χωρίς το παλικάρι γρανάζει δεν γυρνά, κατάλαβες. Ναι, έχει αυτά τα φιλοκομμουνιστικά χρόνια τώρα. Ο μεγάλος κομμουνιστής. Καλά. Αυτός και ο Κιμ Γιονγκ. Ωραία, λοιπόν. Και πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, μιας και ήδη μπήκαμε... πολυλογότατη στα προκαταρτικά. Να πούμε, επειδή πάντα λέμε το σαν σήμερα, εγώ λέω να μπούμε το σαν σήμερα. Έτσι για λυτή αυτή τη φορά. Έχω να προτείνω κάτι άλλο. Σαν αύριο. Όχι, να πούμε τι έγινε πριν από 10 χρόνια, ρε παιδί μου. Ξέρω κι εγώ, έχει κάποιο νόημα. Για να δείτε... Εντάξει. Βλέπω έχουμε και φάνε εδώ πέρα της Φιλίνης. Φιλίνη έχει μεγαλώσει ολόκληρες γενιές για τους παλιούς. Η Τίλα, ξέρεις. Ναι. Η Τίλα έχει... Α, καλά, εντάξει. Όχι. Εσύ ο φαν. Εσύ. Το πήγε λοιπόν, μακριά όποιος είναι. Όχι, ήταν μια συζήτηση με έναν σύντροφο εδώ πέρα. Και κάτι... Α, μου λέγε ότι τραγουδάει σε ένα μαγαζί απέναντι από το μαγαζί που δουλεύει. Και μου λέει, μαλάκα, αυτή είναι 70 χρονών και άμα τη δεις στον δρόμο γάματα, μου λέει, την πατάς εύκολα. Και του λέω, ποια είναι αυτή, ρε μαλάκα. Μου λέει, Φιλίνη, γράψε. Την πατάς. Τι την πατάς. Γράψε, μου λέει, να δεις. Γράψε, μου λέει, να δεις. Και γράφω στο Google και αυτή είναι η Φιλίνη. Η Φιλίνη είναι ότι έχουν πάθει τα πόδια της Αμπουτζάκη, ξέρω εγώ, που είναι τα αρχευμένα από τότε. Ναι, αυτό. Όχι, αυτή όμως η αλήθεια είναι ότι είναι σχεδόν όλοι τα αρχευμένοι. Αυτό σου λέω, ναι, το έχει προχωρήσει η κρυογενετική, δεν ξέρω, ότι κάνει θαύματα. Λοιπόν, λέω να πάμε 10 χρόνια πριν τι έγινε, αφού πάντα λέμε το σαν σήμερα και κλάιμ, ξέρω εγώ, χαιστήκαμε. Άμα θες, θα πούμε για το τι για το σαν σήμερα. Έλα. Πάντως, να σου διαβάσω σε μια ανάρτηση εδώ πέρα το σχόλιο το οποίο έχει στη φωτογραφία της Φιλίνης. Λέει, Ελένη Φιλίνη, δεν περνάει ο χρόνος. Έχουμε είναι ο μόνος που δεν περνάει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και το... να είναι και κάποιος βρικόλακας, ίσως να έχει κάτι τέτοιο, να κρατάει κανένα τέτοιο αίμα. Πώς περνάει ο χρόνος. Και όχι ο χρόνος. Δεν περνάνε ημέρες, δεν περνάνε Κυριακές. Καμικά. Λοιπόν, 7 Ιουνίου του 2007. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τι κάνατε όλοι το 2007. Κάποιοι θα πηγαίναν σχολείο, κάποιοι θα δουλεύανε με καλά χρόνια Πασόκ. Δηλαδή δεν είχε μυριστεί. Μετά το 2004 πέφταν τα καλά, αλλά ακόμα έπαιρνες κασεράκι καλό, έτσι. Το 2007 δεν ήταν ο Κωστάκης όμως, ρε. Ναι. Ναι. Ναι, όμως λειτουργούσε. Πασόκ γράφονται κι αυτοί. Κανονικά, ναι. Μεταπολίτευση και μετά μόνο Πασόκ. Ναι, ρε. Φάγανε και λίγο τώρα με τον Κωστάκη και κάτι γαλάζια παιδιά, αλλά δεν έχει κλάιν το Πασόκ, ήταν μέσα, ήταν μηχανισμός. Καλά, τελείωσε. Ναι, δεν το... Γιατί ήρθε. Τώρα δεν είναι, ρε φίλε, επειδή άλλαξε όνομα να μου. Καλά, εντάξει. Θέλω να πω κάτι, αλλά συνέχεια το πάμε συνειρμικά και είναι καλύτερο. Είδα να μιλάει ο Τζέφρι, ο τέτοιο, με ξυρισμένο μουστάκι και ξυρισμένο μαλλί. Πλάκα κάνεις. Τον είδατε. Όχι. Τον λιγουρεύεστε. Μάγκες, έσκασε Γεώργιος Παπανδρέου, ξυρισμένος φουλ, έτοιμος για κολυμβητήριο να γλιστρήσει στο νερό κανονικά. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στην Υποκράτους και 1000 μπουκάλια, να μπούμε μέσα να χαστουκίσουμε τη Φόφη εκεί και να τη διώξουμε. Έλα, μωρέ, άσχημη.
να έρθει το παιδί. Κατάλαβες. Και να σκάσει ο Γιώργος που εντάξει, okay, όπως και να κάνουμε. Το καλύτερο deal π.χ. με τα μεγάλα αφεντικά. Ο Γιώργος μπορεί να το κάνει, ρε παιδιά. Λοιπόν, για το Πασόκο έχετε δει ότι έχει γίνει πρόταση για να γυρίσει πίσω ο Σιμίτης. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τρολιά από όλα. Ένα αυτό και ναι, το. Μαλάκα, Σιμίταρο, τρώγαμε καλά, κάτσε. Και το άλλο που έκανε ο Θεοδωράκης που κατέργησε τις καρέκλες και όλοι θα κάθονται σε αυτές τις μπάλες της γιόγκα. Το είδες και αυτό, μάλακα. Δεν είναι τρολιά αυτό, αυτό ισχύει, φίλε. Αυτό συνέβη, αλλά η απορία μου εμένα είναι μήπως απλά ρε φίλε τρολάρει κάποιο τύπο που δουλεύει εκεί μέσα και κανονίζει τις προμήθειες. Σε φάση κουφάλες, σα κάνω όχι, ρε. Το κάνει για να δείξει πόσο μπροστά είναι ο Θεοδωράκης, καταλάβει, για να τραβήξει ναι, τα βλέμματα. Παίζει, παίζει. Απλά είναι αυτό. Τόσο ακραίο, ρε φίλε, που λες ότι μπορεί απλά να του τρολάρει αυτό. Σκέψε, μα τώρα να γίνει ο πρωθυπουργός αυτός και να μπαίνει στη Βουλή και να είναι όλοι πάνω σε μπάλες. Έτσι. Ρε φίλε, ένας άνθρωπος βρέθηκε με όραμα, να έχει λίγο φαντασία. Ήταν ο Σταύρος που έκανε πρόμο σε εκπομπή μεγάλου καναλιού πρώτα με τους πρωταγωνιστές. Και άμεσα να το φάτε το παιδί. Ναι, ρε, με πουφ. Με πουφ, γιατί όχι. Με πουφ στη Βουλή. Αυτό θέλετε. Ωραία, γάμο, άμα είναι αυτό το πρόβλημα, οι καρέκλες δηλαδή, κύριε Θεοδωράκη, να βάλουμε πουφ και ό,τι θέλετε. Και ώρες. Γιατί να μην κάνουμε και στην ελεύθερη αυτά σε ώρες. Δεν κατάλαβα. Είσαι κούνιες. Οκ. Μπορεί να είναι καλύτερο άμα κουνιέσαι. Ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω. Πειραματιστείτε. Λοιπόν, φτάνουμε στις 7 Ιουνίου του 2007, πριν από 10 χρόνια. Εκατοντάδες στη Σρι Λάνκα, γιατί οι μισές βλέπω εδώ είναι για την Αφρική, γιατί άραγε, γιατί αυτοί ακόμα σκοτώνονται οι άνθρωποι, ξέρεις, για διάφορους λόγους. Σρι Λάνκα, εκατοντάδες μειονεκτικοί Ταμίλ απελάβνονται από την πρωτεύουσα της χώρας σε επιχείρηση της αστυνομίας του νησιού για λόγους ασφαλείας. Μία άλλη είδηση, οι ηγέτες του G8 συμφωνούν σε μείωση των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο θερμοκηπίου στο 2050. Πριν από 10 χρόνια. Αυτό και πριν από 2 μέρες, σκάει Τραμπ και λέει Τραμπ, φεύγω. Φεύγω εγώ, θα δώσω όσο θέλω. Full power. Δουλέψτε. Τι έχετε να πείτε με αυτό, πώς σας φάνηκε? Η αγαπημένη μου είδηση από αυτό το κομμάτι ήταν, ρε φίλε, ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, τώρα δεν θυμάμαι ποιο. Το Berkeley. Που ο Τραμπ χρησιμοποίησε στην ομιλία του όταν έλεγε ότι την κάνουμε από το τέτοιο, επειδή είναι κινέζικη συνωμοσία. Είπε, ξέρω εγώ, ότι αυτά υπάρχουν και στην τάδε έρευνα που κάνει το τάδε πανεπιστήμιο και βγαίνει το τάδε πανεπιστήμιο και λέει λες μαλακίες. Δεν είμαι ποτέ κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, μη μας διασύρεις, μας κάνεις ρεζίλη στον κόσμο. Εντάξει, ξεκάθαρα τα πράγματα, ρε φίλε. Σου βγαίνει και σου λέει: εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Βασικά, δεν είναι ότι δεν τα πιστεύει. Μας ψεκάζουν. Κινέζιες σου λέει. Οι Κινέζοι έχουν κάνει κόλπο για να μην φαίνεται ότι βγάζουν πολλές εκπομπές. Παιδιά, ο τύπος είναι επιχειρηματίας. Έχει βγει πάνω σκαμμένος στην Αμερική. Δεν το έχετε καταλάβει. Τύπος είναι μας ψεκάζουν από την αρχή στο τέλος. Ξεκολλάται. Ο άνθρωπος είναι ένας επιχειρηματίας, ρε φίλε. Και η δουλειά του είναι αυτή. Τι τον νοιάζει, ρε μαλάκα, θα ζει σε 20, 30, 40 χρόνια τώρα που θα καταστραφεί ο πλανήτης. Στα αρχίδια του, αυτός να οικονομήσει όσο πιο πολύ μπορεί, να φτιάξει τη χώρα του έτσι όπως σκέφτεται εθνικό. Great again. Εθνικό μαλακίστικα και στα αρχίδια του τι θα γίνει μετά, ρε φίλε, από εκεί πέρα. Γιατί. America was never great. Ρε φίλε, αφού το βλέπει ότι και τη ζωή του την έχει στήσει ξεκάθαρα επιχειρηματικά. Έχει αγοράσει μια γυναίκα με τόσα φράγκα, την έχει δίπλα του. Ό,τι θέλει κάνει με τα φράγκα και το έχει πει, ρε φίλε. Δεν κρύβεται δηλαδή. Ξεκάθαρα επιχειρηματικό μυαλό. Στα αρχίδια του τώρα. Ναι, εμένα η απορία μου είναι ότι ρε μαλάκα τόσοι επιστήμονες υπάρχουν που έχουν πουλήσει μυαλό, ψυχή και σώμα, ξέρω εγώ, στις πετρελαϊκές και βγάζουν ό,τι κατά τους πούνε. Και εσύ πήγες και πήρες μια έρευνα που λέει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή δεν τσεκάρεις καν, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται. Σου λέει και το πρώτο που λέει με τέτοιο τρόπο, ξέρεις, που δεν στηρίζεται πουθενά. Ναι, εντάξει. Τι θα, και ο Καμένος θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αν είχε βγει μόνος το Καμένος και έλεγε ότι οκ, okay, δεν πάει πάλι η οικονομία, θα λέει παιδιά, είναι φταίει αυτό, όντως φταίει ο ψεκασμός. Δεν μπλέκεις, ρε. Και βλέπεις όμως, μπορεί να βγαίνει το πανεπιστήμιο και λέει ότι είπε, λες ψέματα. Το αντίκρισμα, ρώτα. Το αντίκρισμα, τίποτα. Ακριβώς. Συνεχίζει και γίνεται. Ακριβώς. Μέσα στη σκατήλα έτσι, και τη σκουπιδήλα των ειδήσεων και αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Κομίτη, μετεωρίτη, τα λένε παρατρόλ. Αλλά πάμε λοιπόν να πούμε λίγο παρατρόλ. Ότι για κανένα κομίτη, μετεωρίτη και τέτοια. Όλοι. Και μέσα στη μπουρδολογία πετάγεται. Γι' αυτό εντάξει. Τα έχουμε πρόβλημα, δεν πειράζει. Unlimited power. Σου λέει τώρα ο Τραμπ και θα δώσει πολλές εκπομπές. Όχι ραδιοφωνικές. Διάφορων διοξιδίων και τα σχετικά. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με 7 Ιούνιου του 2007. Αναγνωρίζεται από Αμερικάνους επιστήμονες ένα νέο είδος θανατηφόρων βακτηρίων που λέγεται Bertonella rochellamae. Αυτό βρήκαν καινούριο θανατηφόρο βακτήριο. Βέβαια, εμείς έχουμε το θανατηφόρο
on στο πλανήτη, το οποίο είναι ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Μέχρι εκεί νομίζω. Ψάξτε ό,τι άλλο θέλετε, αλλά βλέπουμε ποιος ευθύνεται. Και μία τελευταία, στην Αιγυριανή συγγραφέα Αντιτσιέ, απονέμεται το βρετανικό λογοτεχνικό έπαθλο Orange Board Band. Αυτά συνέβησαν στις 7 Ιούνιου, που ήταν 5η το 2007. Σήμερα είναι Τετάρτη 2017. Πολλά δεν έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω. Θες να πεις και το σαν σήμερα για να, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Αμέ. Λοιπόν, σαν σήμερα, 7 Ιουνίου του 2017. Και σαν σήμερα τι έχουν γίνει? Έχουν γίνει κάποια πραγματάκια. 1821, ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ήτατε στο Δραγατσάνι από υπέρταρδες τουρκικές δυνάμεις, και έπειτα από λίγες μέρες ο Υψηλάντης θα περάσει στα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. Πόπο το παιδί τι έπαθε. Έλα εδώ. Ο καλός μας ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Ναι. Ενώ το 1822, ένα χρόνο μετά, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλιστοιχείο. Με κάτι Σομαλούς πειρατές. Ναι. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο Τούρκος Ναύαρχος. Σαν το Pearl Harbor. Αυτά είναι, ρε φίλε, παίρνετε ιδέες, πάμε το Πάσχα. Σκοτώνεται ο Τούρκος Ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. Νομίζω ότι το ISIS την έχει δει αυτή τη μέρα, από πριν αρκετά χρόνια. Το 1907 απαχωνίζεται από τους Κομιτατζίδες. Μπράβο. Ο θρυλικός Μακεδονομάχος καπετάν Άργας. Ενώ το 1000... Μεγάλοι εθνοαπαλευθερωτές τώρα, ήρωες της χώρας. Έχουν σφάξει λαό αυτοί. Γαμάτα. Ενώ το 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η μάχη του Midway, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Β' Παγκόσμιου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. Πριν τις ατομικές. Ναι. 1966 εγκαινιάζεται το πλανητάριο, το Ίδρυμα Ευγενίδου. Στη λεωφόρο Συγκρού. Εκεί μαζί με όλα τα άλλα ιδρύματα τέχνης και γραμμάτων. Συγκρού. Μία γειτονιά. Ένας πολιτισμός. Ενώ το 1981 η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει το πυρηνικό σταθμό του Ιράκ, ο Σιράκ, στα περίχωρα της Βαγδάτης. Επιχείρηση όπερα, το χαρονομάσει. Τι λες ρε, πήγανε, κάτσε, ανατινάξανε πυρηνικό έτσι για πλάκα. Ναι, πυρηνικό σταθμό. Όπερα, φίλε. Το νο Σιράκ. Πολύ ασφαλές ακούγεται αυτό. Ναι, τα ξέρανε σίγουρα. Δεν γίνεται να το κάνανε από πάρτι τους, αλλά εντάξει, οκ. Βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για τα πυρηνικά, γιατί γι' αυτό το κάνανε σίγουρα οι Ισραηλινοί. Ναι. Give peace a chance. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να δούμε, να διαβάσουμε τα δύο επόμενα μηνύματα και να πάμε σε κομμάτι. Παλικάρης. Μαλάκες, σήμερα έχω δει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Το Χριστό Φαντάρο, άρα δικαιολογείται που λείπω. Ωραία. Το επόμενο είναι από Κάρτα. Πανελλήνιες έκθεση. Έχουμε και τις Πανελλήνιες. Τώρα θα τα πούμε σε λίγο, αλλά διαβάσω το μήνυμα πρώτα. Τα σχόλιά σας σχετικά με το φετινό θέμα Πανελλήνων στην έκθεση. Το θέμα Α. Ο ρόλος επιστήμης στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, σύγχρονων προβλημάτων. Και Β. Στα ηθικά εφόδια του επιστήμονα που θα το επιτρέψουν να υπηρετήσει αυτό το στόχο. Να το αναλύσουμε τώρα, θα πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Θα το ξαναπούμε μετά βέβαια, αλλά μόνο πόνος, έτσι για να μάθετε από τώρα για την εξειδίκευση και αυτά. Ωραία, πάμε λοιπόν. Λέω να ακούσουμε λίγο 8-bit φάση. Ψήνεστε. Αχ, και βρήκα ένα κομματάκι και μ' άρεσε. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τους τρογλωδίτες. Okay. Παρακαλώ, κοντρόλ, να πει στα αγώνα. Ευχαριστούμε. Και πάμε με κομμάτι.
κάτι συμβαίνει σε κάποια γειτονιά. Ένας ζιβάτος γυρνά. Υπάρχει κάτι σαν χολέρα απόψε που μας βγάζει σφυριά. Βγαίνω στον δρόμο, κρύβεσαι εσύ. Όχι, δεν είμαστε ναζί και το ξέρεις. Κάποιοι στα βάθη της τρόγλης αυτής θα σου ξυρίσουν το μαλλί και υποφέρεις. Ένωστε τις περούκες του λαγού, τσιβά σήμερα. 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 Εδώ και εκεί, και εκεί. Δίχως φιλιά τριγυρνάς ξανά, ξανά. Να'ρθει, να'ρθει. Ο Αντρέας παρακαλάς, παρακαλάς. Η τρόγλυβλα τη σοβαρά, δες το καθαρά την ηρεμία σου. Η τρόγλυβλα τη σοβαρά, δες το καθαρά την θρησκεία σου. Η τρόγλυβλα τη σοβαρά, ανεξαρτήτα την ηλικία σου. Η τρόγλυβλα τη σοβαρά, δες το καθαρά τη θεωρία σου. Κι όλοσα μας μάθαν οι δικοί μας Πασόκ με λεφτά, τώρα ακούγονται στην εποχή μας τελείως τρολιά. Κι όλοσα μας μάθαν οι δικοί μας Πασόκ με λεφτά, τώρα ακούγονται στην εποχή μας τελείως τρολιά. Γιατί σ' αυτή την εποχή. Πες μου τι είναι αυτό που ζητάς. Δεν κάνει. Πες μου τι έχεις μες στο μυαλό. Αχ, δεν πρέπει. Πες το μου σε παρακαλώ. Εντάξει, ακού λοιπόν τι σκεφτόμαι. Το λέω πια, δεν τρεπόμαι. Σε μια τραπέζα φραγκάτι να τρυπώσουμε και το όνομά της να μαυρώσουμε. Σε μια τραπέζα φραγκάτι πολυεθνική. Αμό να κάνουμε εγώ και εσύ, να βάλουμε φωτιές παπάρα, στα λεφτά παπάρα, να γελάμε ηρωνικά. Να βάλουμε φωτιές παπάρα, στα χαρτιά παπάρα, και στα γαμοδανία παπάρα, 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 παπάρα. Με βρήκε πάλι χάραμα, έριχνα παραγάδι. Με μπήρες δεν ξενίσασα, με άνι με ξενύχτησα. Δεν με χωράει το κρεβάτι. Δεν κοιμάμαι τώρα μια τα βράδια, σβήνω στο κομπιούτερ τα δικά σου τα σημάδια. Γέμισε η ζωή μου με μαντής και με σκοτάδια και μ' αδιάβαστα σόλη σφυλάδια. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια, σβήνω στο κομπιούτερ τα δικά σου τα σημάδια. Γέμισε η ζωή μου με μαντής και με σκοτάδια και μ' αδιάβαστα σόλη σφυλάδια. Ενενήντα τρεις και ογδόντα, όντα, όντα. Συντονίσου είναι μπόμπα, μπόμπα. Μας ακούν και στη Μαγιόρκα, όρκα, όρκα. Φρεντερίκο Γκαρσία, λόρκα, λόρκα. Ακούτε τη κουβέντα στην τρόγλη. Και ακολουθούν ειδήσεις σε τίτλους.
Το επόμενο μνημόνιο θα είναι κομμουνιστικό, δήλωσε ο Αλέξης Τσίφρας με δάκρυα στα μάτια. Θορυκτό Ποτέμκιν ντύθηκε ο Πάνος Καμένος τώρα που γίναμε κομμουνιστές. Πρόλαβε να ψελίσει πριν επιτεθεί σε ένα πιάτο κεφτέδες. Η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία, δήλωσε φωναχτά σε συνέδριο κοφών ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ραντεβού στη Σιβηρία είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου φανταστικής λογοτεχνίας του Μιτσάρα Κουτσούμπα. Φήμες λένε πως μοιάζει με το Game of Thrones με τον ίδιο να κάνει τον Jon Snow. You know nothing, Κουτσούμπας απάντησε σε comment η Αλέκα. Ναι, από το μέτωπο, δύο μοσχαρίσιες και ένα παουγκτζί απελευθέρωσε η ομάδα Οργισμένη Ζωχή στο Ζάπιο. Οι πάπιες βοηθάνε στην κοινωνικοποίηση, είπαν οι ίδιοι σε σχετική προκήρυξη. Ο Δαρβίνος είναι Hoax, δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής αλήθειας Πανεπιστημίου της κάτω δυστοπίτσας Άνθιμος. Δεν υπάρχει βίντεο, άρα δεν υπάρχει Δαρβίνος. Και επιστρέψαμε. Δεν φλερέψαμε. Χειροτερέψαμε. Λοιπόν, χαοτικές ραδιοζώνες για την αντεπιτική έκφραση να πούμε. Το ραδιόφωνο είναι για αρχόντους και για λινάτσες. Κουβέντα στην Τρόγλη στον αέρα. Όλο ζώντανε εξπαρταριστά. Σήμερα 7 Ιούνιου του 2017. Συνεχίζοντας, έχουμε διάφορες ειδήσεις. Πάμε να δούμε αν έχει έρθει κανένα γρή. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, που λέει και ο Μαμαλάκης. Έχουμε τις Πανελλήνες, δεν έχουμε πει ok, και από Νεκρομάνσερ μας έχει ζητήσει να βάλουμε ένα κομματάκι αφιερωμένο στο φιλιρινικό δυτικό πολιτισμό. Θα το βάλουμε μετά, ok, στο επόμενο διάλειμμα. Κάρτα. Θέλετε να πούμε λίγο για το θέμα των Πανελληνίων στην έκθεση. Ο ρόλος επιστήμης στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων, των σημαντικότερων κιόλας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σου λέει τι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Είναι η μοναξιά. Επιστήμονας φτιάξε Facebook, κοινωνική δικτύωση, ή όχι. Άμα είναι το περιβάλλον το πρόβλημα, να φτιάξει κάτι βιολογικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσείς πώς το καταλαβαίνετε? Ρε φίλε, κατά με, η επιστήμη του πρόβλημα ήταν να λύσει το όλοι. Σε σούδησε τα καλά, Ζινικοφ, σου δώσε και σφαίρες. Τα υπόλοιπα τώρα... υπάρχει χρόνια αυτή η επιστήμη, βέβαια. Ναι, δεν αντιλέγω. Ναι, τώρα κάποιες βελτιώσεις γίνονται ουσιαστικά. Δηλαδή, στο κάτω βάση τρο... υπάρχει. Η βάση είναι και σκληρή. Η βάση να δεις. Η βάση του θανάτου. Υπάρχει ένα επικό βίντεο που κάνουν επέσημο κάτι κνήτες στην Κρήτη, στις βάσεις του θανάτου. Και το πικ είναι ένας καφές που φεύγει μέσα, ξέρω και εγώ. Ρίχνουν και τον καφέ και αρχίζουν και τρέχουν. Μέσα στη βάση όμως. Όχι, ρε. Απ' έξω μακριά κιόλας. Καφές, ρε. Καφές. Σκουλίκια. Ήταν συμβολική κίνηση, φιλέ. Λοιπόν, είναι σαν να σου λέει, παιδί μου, τώρα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Γραμμάτων και δεν ξέρω πώς το λένε πλέον. Η επιστήμη σου λέει, πιστεύεις ότι θα τα βοηθήσει όλα, ρε παιδί μου. Ό,τι πρόβλημα έχουμε, φαίνεται ότι θέλουμε ένα εργαλείο για να το λύσουμε. Άρα, τι είναι τα εργαλεία? Τα εργαλεία είναι η τεχνολογία. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Ο φίλος Μαϊάμι είπε, αφού το πρόβλημα είναι μεταξύ μας, πρέπει να γίνει ένα ραντεβού θανάτου με Καλάσνικοφ για να τελειώνει η φάση. Θα είναι ταξικά, θα είναι διαγαλαξιακά, δεν ξέρω πώς θα είναι, κάπως έτσι θα είναι πάντως. Okay. Αυτό ισχύει βέβαια και για την ατομική, γιατί τη λύση την έχουμε και ας εκλείψουμε, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ. Το κακό είναι ότι θα επιζήσουν κάτι οι Αμερικάνοι βλάκες που έχουν βάσει κάτω από τα σπίτια τους. Να μην φάνε το χειρότερο, ρε φίλε. Δηλαδή, όχι, όχι κι αυτοί, να μην μείνουν. Φίλε, όχι. Η χώρα με τα φρικάκια αυτά δεν είναι οι Αμερικάνοι, είναι Ελβετοί. Ελβετοί έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φίλε, μπάνκερ. Άμα δεν έχεις, πληρώνεις νίκη στο κράτος, σου κρατάει κρεβάτι. Κάτσε καλά. Ωραία. Άρα να ξέρουμε και τους υποψήφιους στόχους από εδώ και πέρα, έτσι μην λέμε λόγια του αέρα. Ελβετία είπες, Ναι, Ελβετία. Ναι.
Ή το φτιάχνει στο υπόγειό σου, ρε παιδί μου, σου λέει το κράτος, OK, δώσε ένα κάτι τη ρε παιδί μου, και σου κρατάμε θεσούλα. Να πάρουμε την κρέα, του το πούμε. Να πάνε. Να πετάξουν καφέ, ντόνατς αυτή τη φορά. Ντόνατς, αμερικάνες. Ναι, και χοντρένει πολύ. Δεν κάνει προτροπή σε βία ή αντίδραση κτλ. Πρόσεξε τώρα γιατί είναι και. Και δεν είμαι καν παπαρίγα, σκέψου. Ωραία, αλλά πάμε και σε αυτό, αφού δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι για την. Για το θέμα αυτό είπαμε επιστήμη, αντιμετώπιση και αυτά, φουλ εξειδίκευση. Τώρα αυτά πρέπει να συζητήσουμε και να λύσουμε. Είναι μεταξύ. Είναι... Επιστήμη, ρε, μόνο επιστήμη, ρε μαλακές. Ναι, μόνο επιστήμη. Να ζήσουν τα ρομπότ και εμείς να ψηφίσουμε όλοι. Αυτό να γίνει. Να ζήσουν τα ρομπότ και ο Τραμπ, κανένα άλλο. Και κατσαρίδες. Και όλοι άλλοι να ψηφίσουμε. Και το β' σκέλος ήταν στα ηθικά εφόδια του επιστήμονα. Τα ηθικά εφόδια καταλαβαίνω είναι κάτι σαν όπως λέμε δεοντολογία. Δηλαδή... Ναι, νομίζω το πιάνει σωστά. Ναι, εντάξει, είναι... Σε 500 ευρώ τα μετράμε αυτά τη σημερινή ημέρα. Κοίτα, εδώ είναι η υποκρισία του πράγματος έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις, όλοι αυτοί οι όρκοι στην επιστήμη και τα λοιπά να προστατεύω το κοινό καλό και όλα αυτά και μετά. Ναι, εντάξει. Μετά υπογράφεις παντού, ό,τι να σου πούνε μετά τώρα. Μετά έχουμε και επιτυχίες. Επιτυχίες, έτσι θα του το έλεγα κι εγώ. Ότι... Χώστο, φίλε. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή παιδιά μας απειλούν δικογραφίες, μας απειλούν διάφορα πράγματα που μπορεί να καταλάβετε. Μετά τη συνέχιση της κατασκευής του τρομονόμου, έτσι. Τροποποίηση. Είναι τροποποίηση. Αυτή η τροποποίηση συνεχίστηκε επί... Τώρα, θα είμαστε γραφικοί να πούμε ΣΥΡΙΖΑ πάλι, εντάξει, ο Σαμαράς, φασίστες τα κάνανε. Ναι, 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 το συνέχισε και το τροποποίησε κατάλληλα. Okay. Για να στοχοποιεί οποιονδήποτε. Δεν σου λείπει λίγο ο Σαμαράς. Να το... θα το ευχαριστιόμουν, δηλαδή. Έτσι κάπου βαθιά μέσα σου, ρε παιδί μου, λίγο Σαμαρά ακόμα. Εντάξει, θα έχουμε κούλησε λίγο, με παρηγορήσου. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Όχι, όχι. Μεταξύ των αόματων, βασιλεύει ο μονόφθαλμος, αν θυμάσαι, ήταν και για λίγο καιρό με ένα μάτι. Άρα το έχει, μπορεί να τα απεξέλθει σε οτιδήποτε. Πολύ ωραία, παιδιά. Γενικότερα. Το έχω κάπου και να διαβάσουμε έτσι πολύ γρήγορα, μιας και είναι σοβαρό και εδώ στην Τρόγλη κοροϊδεύουν όλοι όταν διαβάζουν σοβαρά πράγματα, ας πούμε την αλήθεια. Αλλά κάπου έχω κάποια πράγματα, τώρα το φτάσαμε, το βρήκα, οκ, okay, εντάξει, κενός χρόνος. Λοιπόν, λέει... Είναι βέβαιο ότι ο τρομονόμος ή αλλιώς το 187α του ποινικού κώδικα φτιάχτηκε με κύριο σκοπό την εξουδετερώση του ένοπλου αντάρτικου πόλους και την αποθάρρυνση τυχών μιμητών του. Οι εξουδετικές ποινές που έχουν μέχρι σήμερα επιβληθεί είναι ενδεικτικές. Ωστόσο, αυτό το πόλεμο που έχει εξαπλωθεί από το κράτος και όσο θα υπάρχει αυτός ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Και λέει εδώ ένα-ένα το τι και πώς. Δηλαδή, το περίφημο άρθρο αυτό, όπως είπαμε, χαρακτηρίζεται σαν τρομοκρατικές ενέργειες, ακόμη και πλημελήματα. Έτσι, αδικήματα όπως η διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας, σχεδόν κάθε δίωξη συλληφθέντα σε διαδήλωση, ή και η διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών, αλλά και η έκρηξη μολότοφ μπορεί να θεωρηθούν τρομοκρατικές ενέργειες. Αρκεί ο αστυνόμος και ο δικαστής να κρίνουν ότι με αυτές τις ενέργειες είναι δυνατόν να βλαφτεί σοβαρά η χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός, ή ότι έχουν σκοπό να εκφοβήσουν σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσουν μια δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό ή την κυβέρνηση. Σου λέει ουσιαστικά, άμα πας κόντρα στην πολιτική. Ναι, δεν συμπληρώνεται, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι καλυμμένο το πέπλο, είναι τεράστιο. Πολύ λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάει ενάντια μας, είσαι τρομοκράτης. Απλά πράγματα σου λέει, τελειώσαμε. Τι είσαι, παππούς 70 χρονών που έφαγες ξύλο στην, πώς το λένε, πάνω με την γκολ στη Χαλκιδική. Τρομοκράτη. Κάτσε ρε, αυτός λέει είναι παλικάρι. 9 ματατζίδες έλεγε στο δικαστήριο. 6. Είσαι υπερβολικός. 76 χρονών 6. Καλά είναι φίλε αυτός. Δηλαδή όταν ήταν 25 κανόνισε 20. Τρεις δημιουργίες μόνος του. Έτσι είναι αγωνιστές. Μπαρμπαθοδούρος. Ωραία. Άρα έχουμε κόσμο να νοιάζεται για μας. Έτσι για τον κόσμο που θέλει να πράττει ανατρεπτικά, ξέρω και εγώ, ή κάπως διαφορετικά. Έχουμε κάποιον να ενδιαφέρεται, κάποιος να μας προσέχει πραγματικά και θέλουν φυσικά να σπάσουν όλη αυτή τον κόσμο έτσι μέσα από δικαστήρια, με ποινές, με όλο αυτό που ξέρετε ότι okay, και αυτό είναι μέσα, γίνεται και αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα τα πούμε στην πορεία με αυτό. Έτσι θα γίνει και πορεία κάποια στιγμή. Αλλά είναι ωραίο να βλέπουμε έτσι ότι η δεύτερη φορά αριστερά μεριμνεί για να τελικά καταλάβουμε ποιοι είναι όλοι οι τρομοκράτες. Έτσι.
τρομοκράτης, ναι, είναι αυτός, τι απεργία στη δουλειά σου και αυτά και πέταξε πέτρες στην περιφρούρηση, τι έκανες, τρομοκράτης, οκ. Okay. Ποιοι είναι τρομοκράτες, ξέρω κι εγώ. Βλέπεις, δεν απαντάμε πια. Ποιοι είναι πλέον. Είναι οι χώρες, είναι, ξέρω κι εγώ τι είναι. Είναι αυτοί τελικά, αυτά τα κλασικά, τα γραφικά που γράφαμε πριν από 15 χρόνια με σπρέι. Τι εννοείς, κράτος, κεφάλαιο και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Το λύσω ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται είμαστε εμείς, εγώ και εσύ εδώ πέρα. Οκ. Okay. Είναι όπως αυτό το κομμάτι του Άσημου. Είμαστε το δρόμο, κράτος. Ναι. Όλοι με πρώτο το Μανώλη ή τον κύριο Θόδωρο, ξέρω κι εγώ, οποιονδήποτε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και χαίρομαι που περνάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι ότι είναι και έκτακτο κιόλας. Σποτ στις διαφημίσεις του Survivor με 5 επίμαχες φάσεις του ΣΕΦ. Του. Το νιώσατε αυτό. Του, δεν άκουσα. Του ΣΕΦ. Είχε το τρίτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, στο ΣΕΦ. Και τι δείχνει μπάχαλα. Όχι, δεν δείχνει, δεν έδειχνει. Όχι τώρα, ψέματα είπα για το live. Απλά έτσι το είπα για να το κάνω καλύτερο πρόμο. Και ο Παναθηναϊκός έχασε για πολύ λίγους πόντους και θεωρεί ότι αδικήθηκε. Μωρέ, ο Τράκης. Και τι έκανε. Αυτή τη στιγμή το Survivor είναι, κρατάει το χέρι οποιοδήποτε φίλου μας αυτή τη στιγμή που δεν ακούει τρόγλι. Οι υπόλοιποι βλέπουν Survivor, ξέρω εγώ, είναι γνωστό αυτό. Άρα λέει τι θα κάνουμε. Βγάλανε ένα βιντεάκι με τις 4 αμφισβητούμενες φάσεις και, προταγματικά, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα. Και το βάλε στις διαφημίσεις, στο prime time του τέτοιο. Πρώτη φάση. Εδώ ο Σπανούλης κάνει βήματα. Δεύτερη φάση. Πλάκα. Όχι, δεν κάνω πλάκα φυσικά. Όντως έπαιξε αυτό. Να το βάλω να παίξει κιόλας, να ακούσετε τον ήχο. Ναι, βάλω. Τα ήθελα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, παιδιά. Sky, άρε. Πολύ ωραία. Και έπαιξε διαφημίσεις αυτό. Ας το δείξω κιόλας για να μην νομίζετε. Να ακούσει και ο κόσμος. Θα πούμε να πέσει λίγο. Μισό λεπτό να φορτώσει. Πέφτει στα. Όλη η Ελλάδα είδε πως αλλοιώνεται ένα αποτέλεσμα. Πως γίνονται οι αγώνες στην έδρα του Ολυμπιακού. Όσοι κάνουν ακόμη ότι δεν βλέπουν και δεν ακούν, ειδού οι αποδείξεις. Εδώ και τώρα δικαιοσύνη. Μη σκοτώνετε τον μπάσκετ. Τράκης. Είναι τρελός, είναι τρελός. Ναι. Και γενικότερα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα ότι πλέον ο Sky έβγαλε τις διαφημίσεις σχήμα. Θα δείτε τι θα πάθετε, θα σας κάνω σποτάκι. Θυμάσαι πως είχε βγάλει πιο παλιό Βάζελο στο ποδόσφαιρο την κασέτα με όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις πόσα χρόνια. Είχε βγάλει βίντεο, κασέτα, δώρο στο τριφύλι. Ναι, στο τριφύλι το περιοδικό δώρο. Και εμείς μπορεί να γελάμε. Ο αθλητισμός πάντως βλέπω ζει μεγάλη στιγμή. Συνεχίζει και δεν κατάλαβες. Συνεχίζει η φάση. Προκαταρτική εξέταση για το Instagram του Γιαννακόπουλου. Εδώ η φάση έχει ξεφύγει γιατί ο Τράκης ανεβάζει κοσμοϊστορικά πράγματα. Ο Βηματούλης γενικότερα τους κράζει όλους. Είναι το παιδί αλητεία. Και λέει ο αναπληρωτής αθλητικός εισαγγελέας ξεκίνησε προκαταρτική εξέταση με αφορμή τη δημοσίευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram. Έτσι. Τι ανέβασε στο Instagram δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι του κάνουν λογοκρισία, ρε φίλε. Έτσι. Είναι πολύ κοσκαρατούμενος και αυτό σε λίγο γύρω. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γνωστός και ως Τράκης, σχολίασε τη Δευτέρα 5/6. Έτσι το γράφει, γνωστός ως Τράκης. Εγώ το είπα. Με 5 δημοσιεύσεις στο Instagram, όσα έγιναν στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό. Ενώ την Τρίτη καταφέρθηκε εναντίον των διοικητών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, μετά την καταγγελία που έγινε σε βάρος του. Okay. Και παιδιά το κυνηγάνε το παιδί. Εντάξει, τώρα τσακώνονται οι κουστούμάτοι, κάτι Αγγελόπουλοι, κάτι οι Τράκηδες εκεί. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, πώς τσακώνονται, αφού ένας τη φέρνει και άλλος την πίνει. Μαζί την πίνουνε κάπου στο κολονάκι λέγα για τα μάτια του κόσμου. Κάπως έτσι ρε παιδί, μέχρι να χάσω τελείως το φως μου και να βασιλέψει πάλι ο Σαμαράς. Γιατί εδώ ξυρίστηκε και κουρεύτηκε ο... Δεν γίνεται ρε, πρέπει να τον δείτε βασικά. Μα λέγα προσπαθώ να το κάνω εικόνα και ο τύπος εντάξει.
ξέρω εγώ, ψωλή είναι το μόνο που μου έρχεται κατά νου, ρε φίλε. Αμερικάνικη. Αμερικλάνικη. Αυτές ήταν οι πρώτες ειδήσεις που έχουμε. Παιδιά, μη σκοτώνετε τον μπάσκετ. Έλεος, με το βηματούλι εκεί και με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, έχει γίνει... Αφήστε το να πεθάνει μόνο του. Ναι, να αργοπεθάνει στις business τους. Λουκέτο σε γνωστό κλαμπ της Μικόνου. Όχι ρε. Όχι ρε μαλάκα. Αυτά είναι σοβαρά άθρα τα οποία... Σε ποιο πες μου μόνο. Αυτό θέλω να ξέρω. Θα του κάνω και διαφήμιση τώρα. Κάτσε, αφού έφαγε λουκέτο, ποια διαφήμιση. Σιγά μπορεί να κάνουν το κονέ να το ξανανοίξουν και να πούνε είχε κλείσει και άνοιξε. Όχι ρε, συνήθως αυτά γίνονται σε 2-3 χρόνια. Τώρα ο ίδιος μαγαζάτορας αλλάζει. Έλα πες μας τώρα ρε φίλε, πες με τον πόνο μας. Μας πέταξε εκεί πέρα το μαχαίρι τώρα και το γυρνάς σιγά σιγά. Δεν λέει όνομα. Όχι, όχι, στο κλαμπ Ρεμέτζο, στο Ρεμέτζο! Όχι, ρε! Όχι, ρε! Τι ακριβότερες σαμπάνιες έχω ανοίξει εκεί μέσα, ρε μαλάκα! Μας κλείσαν το Ρεμέτζο. Τώρα τι τρομονόμοι και για το Ρεμέτζο στο δρόμο, όλοι να σπάσουμε τον δρόμο. Λέει, δεν κόπηκαν 29 αποδείξεις και κλείσαν το Ρεμέτζο. Wow! 29 αποδείξεις. 29 αποδείξεις. Ούτε 30. Είναι μόνο οι δικές μου, ρε μαλάκα, τώρα τι λες. Ρε μαλάκα, άμα πάτε και δείτε τώρα πόσοι υπάρχουν στο μοναστηράκι που πουλάνε κουλούρια χωρίς αποδείξεις τώρα και κλείσαν τα παιδιά, ενώ εδώ πέρα βγαίνουν 2.000 κουλούρια που σπρώχνει ο άλλος, ρε φίλε, μέσα στη βδομάδα χωρίς αποδείξεις. Πες τα, θυμάσαι τον εγκληματία πάνω στη Θεσσαλονίκη. Με τα κάστανα, αλήτης μεγάλος. Αυτά, εκεί ήταν. Και περνάνε από το δρόμο, φίλοι, και αστυνομικοί τους κοιτάνε, δεν κάνουν τίποτα, κάθονται εκεί. Νομικοί, για πήγαινε στην ΑΣΟΕ, για πήγαινε στην ΑΣΟΕ, πόσα τρεις... Αστυνομικοί, ρε μαλάκα, μπάτσι, πια νομικοί. Πες τώρα για την ΑΣΟΕ αυτή την προσφορά. Μπάτσι, νομική σου λέει, ΑΣΟΕ. Ναι, όχι, στην ΑΣΟΕ απ' έξω που πουλάνε εκεί, πολυκατάστημα έχουν κάνει εκεί μετανάστες, ρε. 3 εκατομμύρια χάνουμε από τους φόρους, ρε. Κάτι αλυταράδες που τα πάνε στη χώρα τους και τα κάνουν όπλα για να μας πολεμήσουν και να σβήσουν το χριστιανισμό. Μη σου πω ότι είναι χρηματοδότηση του ISIS. Έμα τώρα. Σε λίγο καιρό θα βγουν και αυτά. Καταριανοί πράκτορες είναι. Λοιπόν, ένα στην πράγμα. Ελεύθερη ώρα τώρα, όλα διαβάστε. Θέλω να σας πω κάτι τώρα. Θέλω να ζητήσω μια χάρη. Μην το μάθει ο Θεοδός ότι έκλεισε αυτό το μαγάζι στη Μύκονο. Σοβαρά μην το μάθει. Θα προσπαθήσουμε. Να στεναχωρηθεί το παιδί και μπορεί ρε να. Ρε φίλε, τι να του κρύψει, μία ή άλλη. Δηλαδή σε 2 μήνες την Αύγουστο θα τα δει από κοντά. Τώρα θα το φέρει έτσι. Άστο να το. Να σιγά, το φάει εκεί πέρα το πακέτο. Ναι, όχι, να το φάει και το πακέτο. Να μην κλαίει εδώ πέρα τώρα και δεν μπορεί μετά να ψάλει. Απ' έξω, να είναι απ' έξω και να πονάει. Λοιπόν. Άντε να περάσουμε και σε άλλες μία-δύο ειδησούλες εδώ που, είναι, που σας ενδιαφέρουν σίγουρα. Διαβάζουμε εδώ το ποδόσφαιρο αλλάζει. Όπως πολύ. Και το μπάσκετ, είπαμε που το σκοτώνουν διάφοροι. Τώρα, πέναλτι με καθυστέρηση. Νέα τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο. Αν κρίνουμε από το προημερών πρωτοφανές περιστατικό στο παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Κορέα μεταξύ Ιταλίας και Ουρουγουάης, τότε όλα έδειχναν να του βαδίζουμε σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Τι σημαίνει αυτό? Η εφαρμογή του περίφημου Goal Line Technology πριν από λίγα χρόνια δεν προκάλεσε αναστάσεις. Αναστάτωση, συγγνώμη, γιατί και αυτό επειδή η επίδρασή του στην εξέλιξη ενός αγώνα ποδοσφαίρου ήταν απειροελάχιστη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει τελικά καθολικά αποδεκτό, αφού ουσιαστικά δεν αλλίωσε τη φύση του παιχνιδιού. Το σφύριξε, λέει, με 40 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Ξέρετε τι είναι αυτό. Προσπαθώ να βρω ακριβώς κάπου. Θα γίνεται όλο. Αυτό είναι μόνο για την μπαλά, αν έχει περάσει τη γραμμή. Θα περιμένουν απάντηση. Αυτό προσπαθώ. Μπορεί κάποιος να μας πληροφορήσει. Μάλλον. Τι θα δω και καλά την μπάσκετ φάση, ότι θα δω το replay. Δεν νομίζω, μάγκες. Στη διάρκεια της εν λόγω αναμέτρησης, ένας παίχτης έπεσε μέσα στην περιοχή της Ιταλίας μετά από σπρόξιμο του Σκαλέρα. Και παρότι κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, 40 δευτερόλεπτα αργότερα, οι βοηθοί διαιτητές που χειρίζονται το βίντεο ενημέρωσαν το διαιτητή ότι υπήρχε πέναλτι. Και ενώ είχε προχωρήσει η φάση, είχε φύγει. Σου λέει πάμε πάλι πίσω. Πέναλτι, πίσω. Μου το πάνε στο βίντεο. Εντάξει, τουλάχιστον ήταν 40 τρόπο. Φαντάζεσαι να έχει πάρει κανένα τέταρτο. Να έχουν βάλει γκολ οι άλλοι. Όπα, όπα, όχι, ακυρώνεται και τρως και πέναλτι. Τώρα είμαστε και μαλάκες, ρε φίλε. Μία είναι δίκαιη, τους κράζουμε. Μία τα παίρνουν πάλι, τους κράζουμε. Δηλαδή, ήμαρτον, τι έχετε πάθει με αυτούς τους διαιτητές και τα τεσσεράκια, τους βοηθούς τους. Δεν πρέπει να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Στο ποδόσφαιρο. Έχουμε πήξει από ανθρώπινους παράγοντες, νομίζω. Ναι. Εμείς έχουμε έναν του Εδεσαϊκού, ο οποίος είναι πολύ πιο μπροστά από όλους, αλλά εντάξει. Στην καρδιά μας πάντα. Ναι. Στο μυαλό μας, βασικά. Άντε και γαμισούρε παράγοντα. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω από τα πρώτα συνθήματα που μάθαμε στη ζωή μας ήταν πουλημένε διαιτητή, θα σου φάμε το βρακί, κάτι τέτοιο. Κλασικό αυτή. Και κάτι άλλο. Είναι το αυτή.
Και κάτι άλλο πολύ μεγάλο. Αν θυμάστε. Λοιπόν. Τώρα αν το φας δεν ξέρω κατά πόσο. Μπαίνει ο ρεαλισμός μετά στην υπόθεση, ρε παιδί μου. Ξεκινάει σου το παίζει αλητή, αλλά μετά σου το πει ότι... Πακέτο θα φάμε. Δεν πας πολύ μακριά. Πολύ ωραία. Έψαχνα και εγώ το επόμενο θέμα, το οποίο είναι δωρεάν πλαστική σακούλα τέλος. Από πότε και πόσο θα την πληρώνει στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό γιατί? Για το Lidl. Όχι ρε φίλε, αυτό είναι για το καλό μας, για το καλό του πλανήτη μας. Για να μην παίρνετε λοιπόν, επειδή δεν καταλαβαίνουμε εδώ πέρα και είμαστε βλάχοι γενικότερα και δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Και επειδή καταναλώνουμε φουλ σακούλες, ενώ κανονικά πρέπει να πηγαίνουμε με την μία, την κλασική, την υφασμάτινη και να ψωνίζεις να μην μολύνει στο περιβάλλον. Γι' αυτό βλάχοι Έλληνα. Θα την πληρώνεις από εδώ και πέρα. Άσχετα που δεν έχουμε ανακύκλωση εδώ και δύο. Και δεν το κάνουμε για τα λεφτά, για την εισφορά, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Το κάνουμε μόνο και μόνο για την οικολογία SOS. Έλα, ρε, τα σούπερ μάρκετ να θέλει κέρδος. Κάτσε, κάτσε κι εσύ. Προφανώς και το κάνουν για την οικολογία. Αρχικά, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν είναι όμως έτσι. Μετακυλούν το κόστος, ας πούμε, στο καταναλωτή. Έλα, ρε, 7 λεπτάκια το παίρνει, την παίρνει σακούλα. Πόσο, σιγά, τι είναι. Εδώ το κάνανε πλούσιοι με τα χρέη τα τελευταία χρόνια. Εδώ κυλήσαν το χρέος οι πλούσιοι φτωχούς τα τελευταία χρόνια. Δεν το κάνουν τα σούπερ μάρκετ για τις σακούλες. 7 λεπτά, φίλε, για τη μέση κρυά που κατεβαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, 7 λεπτά η σακούλα της βγήκαν 15 ευρώ. Μα καλομάθα, σας καλόμαθα αυτός ο σκλαβενίτης, να πούμε, ο άρχοντας, να πούμε, που την έκανε δώρο και τις χάριζε τις σακούλες. Κάτσε ρε, φίλε, βλάχο, που πας. Περνάγανε από το ταμείο οι γριές, κάνανε μια έτσι, παίρνανε μια χούφτα τσάντες, τα βουτάγανε μέσα. Να, ένας μήνας έτσι. Ναι, ρε, φίλε, αλλά κάποιο εργοστάσιο αυτό, να πούμε, φτιάχνει τις τσάντες και κάπως πρέπει να πουλήσει για να μην κλείσει. Και εκεί μέσα, ας πούμε, παίζουν πόσες οικογένειες που ταΐζονται. Άτσε ρε θιά, να πούμε, εμείς δεν αζήσουμε, ψοφήσουμε επειδή στείλεις να παίρνεις τσάμπα σακούλες τώρα. Πες τα. Αλλά είχαν κάνει και αυτή τη πουστία που ήταν με τις σακούλες, οι οποίες διαλύονται μετά από λίγο καιρό. Τις βιοδιασπόμενες. Το έχετε δει αυτό, που βάζεις, ξέρω εγώ, τα πράγματα, ξέρεις, βάζεις κάτι, το αφήνεις μετά από μια εβδομάδα. Και αυτό υπέρ του εργάτη είναι, ρε φίλε, γιατί θα χαλάσεις σακούλα, θα χρειαστεί να πάρεις άλλη, άρα εγώ θα δουλέψω για να τη φτιάξω. Αυτό που μου άρεσε εμένα με την υπόθεση με αυτές τις σακούλες ήταν ότι τις βγάλουν και καλά επειδή ασπόντερ, παιδί μου. Απλώς γεμίζει το χώρο. Δεν τις τρώνει χελώνες και τέτοια. Και η πλάκα είναι ότι εν τέλει, ρε παιδί μου, κάποιος πήγε το τσέκαρ. Και μόνο... Αυτά τα 100 κομμάτια που γίνεται σακούλα, εν τέλει τα τρώνε 100 ζώα, ξέρω. Και τους καλώνει στο έντερο. Δεν ξέρω τι καλώνει στο λαιμό του, αλλά παθαίνουν και πάλι. Οπότε είναι και 5 φορές χειρότερα, γάματα. Όχι, ρε, είναι οικολογικό. Αντί για έναν σκοτώνει 100. Ναι, παιδιά, αυτό ειδικά κατάλαβα εδώ ο Χαβάης που είπε για τις χελώνες. Δηλαδή ότι παίζουν άπειρα βίντεο που και έχουν καταπιεί στη θάλασσα χελώνες και τις βγάζουν από μέσα, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, τώρα εκτός από χελώνες χάνουμε και τα υπόλοιπα. Παιδί μου, σπάει σε πιο μικρά κομματάκια. Άρα, οκ, okay, το πρόβλημα μάλλον είναι το πλαστικό που, όπως έλεγε ο George Carlin, ήταν ο λόγος ο οποίος δημιουργήθηκε ο κόσμος πάνω στον πλανήτη για να δημιουργήσει πλαστικό για τη γη. Αφού το φτιάξαμε. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, ποινικοποιήθηκε και η κάναβη, έτσι. Ακριβώς. Δεν ξεχνάμε αυτά. Πολύ καλό αυτό, ναι, να μπει στην κουβέντα μας. Ποινικοποιήθηκε, ναι, τώρα δεν καθαρά γίνεται να ήταν, φάμε όταν βγήκε το Nylon, λοιπόν, από την εταιρεία Αντιπών, τότε κηρύχθηκε παράνομη καλλιέργεια της κάναβης και της κλωστικής κάναβης, όλων των ειδών γενικότερα. Ναι. Εσάς δουλεύουμε, παιδιά, εδώ πέρα, για να γνωρίζετε, να μαθαίνετε. Κουβέντα στην τρόλη, αυτός είναι ο σκοπός της, χρόνια τώρα. Έχουμε να πούμε κάτι για τις σακούλες. Βέβαια, εδώ, παιδιά, υπάρχει και... Σκέψου πριν πάρεις σακούλα σήμερα. Χρησιμοποίησε τσάντα πολλαπλών χρήσεων. Και λέει, ρε παιδί μου, τι γίνεται, ότι, οκ, okay, υπάρχει ένας γολγοθάς για το περιβάλλον, ρε παιδί μου, τόση τσάντα, οκ, okay, πάρτε μία, να την έχει τη σχολική σας. Όλοι να πηγαίνετε και οι παππούδες, γιαγιάδες, ξέρεις, με σχολικές τσαντούλες να πηγαίνετε για ψώνια. Ρε, ποιες τσαντούλες, ρε. Έχετε παπάρια, να πούμε, έχετε μπαλάκια. Κλείστε τα φώτα, να πούμε, ρε μαλάκια. Στο αλιβέρι έχουν πάει να πεθάνουν οι άλλοι, να πούμε. Στο αλιβέρι βγαίνουν όλο και κινούνται τα παιδιά μαλάκια με διανοητικά προβλήματα από αυτά που αναπνέουν εκεί πέρα, να πούμε, τη ΔΕΗ. Στο Λαύριο πάλι τους βλέπεις ότι είναι γκασμάδες οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μα ναι, ρε φίλε. Στην Τολεμαϊδα μόνο το κρατάνε δυνατό. Ρε φίλε, και είναι, τι καίνε αυτό το πράγμα, το μαύρο, το λιγνίτι, τι καίνε αυτά τα πράγματα εκεί πέρα. Βγαίνει ολόκληρο ντουμάνι. Κλείστε τα φώτα, ρε. Έχεις μαλάκα, ρε, να μην χωρίς iPhone. Κλείστε, ρε μαλάκα, να πούμε. Οικολογία, ρε. SOS. Όχι, οικολογία. SOS. Νομίζω, Ξεφτέρη, με αυτά που λες, μπορεί να σε καλέσει και στην οικολογία SOS εδώ, στην εκπομπή σταθμού. Θα πάω. Να συζητήσετε για θέματα
Με μαυροπράσινες σημαίες. Σάββατο, παιδιά, 6 με 8, μην τα λέμε μόνο εμείς, ακούσατε. Άμα μου γίνει πρόσκληση θα πάω. Έτσι μόνος μου δήλωση. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και απειλή, αλλά μένουμε στη δήλωση. Πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Από ε 420-911. Τρόγλια, γιατί εξαφανίστηκε τον ταραβέρι της Φούντας στα Εξάρχεια? Δηλαδή πρέπει να τραβιόμαστε Ομόνια και να γινόμαστε από τα τσακάλια τα Πακιστάνια? Τι άβατο και μαλάκιες. Νέα Κηφισιά γίναν τα Εξάρχια. Περιμένω σχολιασμό. Οι μεγάλες ερωτήσεις. Έτσι, στις μεγάλες ώρες. Για τους μεγάλους ανθρώπους. Ρε φίλε, έχω μία διαφωνία θέλω να εκφράσω καταρχήν. Είναι πόσο ξέρω Νέα Κηφισιά γίνες, άμα θέλεις. Ναι, και γιατί. Και ποιοτικό. Μπορεί να το παίρνεις λίγο πιο ακριβά, αλλά οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, νομίζω ουσιαστικά παντού. Σε κάθε γειτονιά κάτι υπάρχει. Καλά, φουλ, όχι κάτι. Άστο. Αλλά δεν ξέρω, ναι, τώρα να σας απαντήσουμε, ρε ψηλόν, να απαντήσουμε. Εγώ δεν ξέρω τι παίζει στα εξάθλια, αλλά άμα λες ότι έχει κόψει φάση. Πέσανε τα μεροκάματα έξω, ρε φίλε, πες μας. Αρχικά, ας πούμε το άλλο, τι δουλειά έχουν τα ναρκωτικά π.χ. στα Εξάρχεια, γιατί να έχουμε δεδομένο ότι θα παίζουν ναρκωτικά στα Εξάρχεια συγκεκριμένα. Γιατί στον Γκάζι δεν παίζουνε. Κάτσε ρε φίλε, παίζουν, εγώ ανοίγω φίλε. Να πούμε εδώ πέρα New York Times που δεν είναι τυχαίοι και μου λένε ότι τα Εξάρχεια να πούμε είναι ένα πολιτισμικό κέντρο και εσύ μου λες ότι πουλάνε ναρκωτικά εκεί. Κάτσε ρε φίλε, εγώ βλέπω ομάδες που βγαίνουν και μιλάνε τώρα σε τέτοιες εφημερίδες και μεγαλύτερες και τα παρουσιάζουν τα πράγματα τελείως ρε φίλε, ρομαντικά, υπέροχα, εμείς εδώ κάνουμε αυτό που πρέπει και παλεύουμε και έτσι κι αλλιώς. Τώρα από πίσω τι γίνεται, άστο, μην το ψάξουμε. Αλλά γενικότερα αυτό επικρατεί. Τώρα γιατί φύγανε τα ναρκωτικά από τα Εξάρχεια, κάποιος τα κυνήγησε, φίλε. Κάποιος τα πιε. Τα πιαν όλα και εγώ έτσι πιστεύω. Κάποιος δεν έχει μείνει τίποτα, παιδιά. Καλά να πάθετε. Ναι. Ναι, και βυσικά τώρα που λες ότι γίνανε τα Εξάρχεια, λόγω τιμής το λέτε να το πω αυτό. Γιατί άμα το πω λόγω τιμής, δεν το πιστεύω. Το λέω λόγω τιμής ή πολλής, με ψάχνεις όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Έλεγε ο Παναγιώτης Μπουγάς. Μεγάλος καλλιτέχνης. Τεράστιος. Επόμενο μήνυμα. Πάκετ. Όλοι μέσα. Ένιωσες χαρά που ψώφισε κάποιος που σε έδερνε. Πας μέσα. Α, καλό κι αυτό. Δηλαδή πέθανε ο Ντερτιλής και βγαίνεις με σημαίες, ξέρω κι εγώ τότε όταν είχε πεθάνει και πανηγύριζε κόσμος, ξέρω κι εγώ. Και έλεγε ναι, σκατά στον τάφο, σκουλίκια και τέτοια, οκ. Okay. Για το Δαρείο δηλαδή που είχε πακέτο. Για το Δαρείο εδώ του βγάλαμε και hip-hop κομμάτι. Τώρα, ναι, το παιδί να ήταν εδώ να το ακούσει, να πούμε. Τώρα να με το καινούργιο τρομονόμο, όλα αυτά ξέρετε μέσα. Με τη μία δεν χαρίζει το πράγμα. Γυρίζει. Είπε κάτι πια που δεν μα κάνει, έβρισε κάποιον που είναι δικό μα. Γατάκι. ΣΥΡΙΖΑ κέλυξε. 6 μήνες μέσα. Έτσι, Πάντως διαβάζω εδώ πέρα λέει ότι προσωρινά το απέσυραν. Πόσο προσωρινά, μέχρι να βγει ο Κούλης. Όχι, να πάμε κάνουμε... προσωρινά για να λέει κάποιες ακόμα τροποποίησεις θα κάνουν. Μπορεί να βγει χειρότερο. Πάντα όταν παίζει ότι θα σε το κάνουμε καλύτερο. Σε χάσαμε ένα δυο κομματάκια, ρε, ναι. Στο τέλος. Σου λέει, με αυτό θα ξεφύγουν καμιά δεκαριά άτομα, οπότε κάτσε πρέπει να βάλω κάτι ακόμα. Να το κλείσουμε όλο. Ναι, τώρα τι, βρίζεις το κράτος, ανατινάσαι με βόμβα, περίπου το ίδιο θα είναι. Πού θα μας βάλει, ρε μαλάκες, πού θα φτιάξει κι άλλα. Δεν τους βάλεις, θα σε λυγίσει οικονομικά, ρε. Όχι, θα λες εσύ για παράδειγμα ότι κόβουν αυτά σου συνταξιούχους, φέρει πίν, ξέρω εγώ, κτλ. Είσαι εκτός του κράτους κτλ. Πάρε ένα εξαμηνάκι. Αυτό, πού θα μας βάλουν όλους εμάς, γιατί θα μαζευτούμε πολύ. Εξαμηνάκι, εξαγοράσιμη, ρε. Εις πρακτικό. Σου λέει ότι 6 μήνες ή τόσο. Νομίζω ότι είναι χωρίς αναστολή πάντως, γιατί έχει να κάνει με τον 187, οπότε δεν είναι εξαγοράσιμη. Είσαι... άρα γενικότερα ας μην πληρώσει κανένας και τίποτα, να πούμε όλοι μέσα θα καταρρεύσει το σύστημα από μέσα. Και βέβαια, μα ξέρεις κανέναν που έχει, έστω όχι καταδικαστεί, μόνο να έχει κάποια αμυδρά, ρε παιδί μου, σχέση με κάποιον ο οποίος έχει ήδη φυλακιστεί. Νομίζω ότι θα λέγεις ναι, ναι, απαγορεύεται κανένα... λέει να είσαι φίλος. Τέλειωσες, θα φας μια δεκαετία έτσι, για την πλάκα. Τρομοκρατική οργάνωση μετά. Τώρα που έφαγε 13 χρόνια μια γυναίκα επειδή είχε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κατηγορηθεί. Ο οποίος αθώθηκε. Ακριβώς. Αυτή όμως μπήκε μέσα, 13 χρόνια. Χωρίς κανένα στοιχείο τίποτα. Γαμό. Ζούμε το όνειρο που θέλαμε πάντα, έτσι. Παραλόγου. Άρε Όργουελ και τέτοια. Πόσο ωραία θα ήταν να τα δείτε. Ξέρω, παιδιά, μην το παίρνετε τόσο βαριά, όμως ψεροκώστε να είμαστε. Εντάξει, ήρθε λίγα χρόνια μετά, αλλά αυτή η φάση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Εδώ, πιο δυτικά από εμάς. Σίγουρα. Ναι, οκ, okay, μέχρι την Ιταλία. Εδώ είναι Balkans, φιλέ. Το καταλαβαίνουμε. Είμαστε Balkans, αλλά θέλουμε να το παίζουμε Ευρώπη.
Θες Ευρώπη, πάρε. Ρούφα. Όχι, ρούφα. Παράτρο, λοιπόν, επόμενο. M.I. Μίκο Μίκονος. Αυτό ήταν το μήνυμα. Α, κλείνουν το ρεμέτζο, κλείνουν και τον τάφο τους. Έστειλε ο μάλλον ο πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης, που μας ακούει πάντα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε φιλμική αποδόμηση της εβδομάδας με Ιάσον Πικρονύχτα. Τώρα live and direct, ζωντανά, από το στούντιο των Χαοτικών Ραδιοζωνών και την εκπομπή Κουβέντα στην Τρόγλη. Πάμε να ακούσουμε την φιλμική αποδόμηση. Ακούτε ραδιοζώνες, ακούτε ραδιοζώνες, ανατρεπτικής, ανατρεπτικής, έκφρασης, έκφρασης. Στους 93,8, στους 93,8. Διν-δαν-μπονγκ, 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 διν-δαν-μπονγκ. Τρογλωδίτες και τρογλωδίτισσες, καλησπέρα. Βρίσκεσαι σε 93,8 στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης και αυτή είναι η κινηματογραφική ενότητα της εκπομπής. Είμαι ο Ιάσονας Πικρονύχτας και ακούτε τη φιλμική αποδόμηση. Αυτή τη βδομάδα θα ασχοληθούμε με ίσως την καλύτερη σειρά που παίζεται αυτή τη στιγμή στην αμερικανική τηλεόραση. Μιλάμε για τον Better Call Saul. Όσοι πάθαμε στερητικό όταν τελείωσε το Breaking Bad, η καλύτερη σειρά όλων των εποχών, και ψάχνατε πηγούντος για υποκατάστατα μεθαδόνη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το Better Call Saul είναι ό,τι πιο κοντά μπορεί να βρεθεί στην καταπληκτική αυτή σειρά. Βλέποντας το πόσο δημιουργήθηκε ο Saul Goodman, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες του Breaking Bad, η αλήθεια είναι πως οι δύο πρώτοι κύκλοι ήταν αργοί. Ήταν περισσότερο αργοί από ό,τι έχει συνηθίσει κάποιος από το Breaking Bad. Τα εξαιρετικά σενάρια υπήρχαν εκεί, πολύ καλή σκηνοθεσία, πάρα πολύ καλές ερμηνείες, αλλά μερικές φορές σου έδινε την εντύπωση ότι κάποιος πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα, να λύσει το χειρόφρενο. Στο τρίτο κύκλο δεν συμβαίνει αυτό. Η ποιότητα αγγίζει Breaking Bad επίπεδα. Οι ερμηνείες και οι διάλογοι είναι όλα εξαιρετικά. Η σκηνοθεσία είναι καταπληκτική, ειδικά στα πρώτα επεισόδια, που χωρίς να γίνεται τίποτα το φοβερό, υπάρχουν καταπληκτικά κάδρα και εξαιρετική φωτογραφία. Και γενικότερα νομίζω πως ο τρίτος κύκλος είναι για σεμινάριο, δηλαδή πως να λες τόσα πολλά με τόσο λίγα, από τις ερμηνείες που πολλές φορές αυτά που λένε περισσότερα είναι οι εκφράσεις των ηθοποιών, οι γκριμάτσες και οι μορφασμοί. Δεν χρειάζεται τώρα να πω για τον ηθοποιό που υποδίεται τον Saul ή τον Mike. Είναι εκπληκτική και ίσως υποτιμημένη και νομίζω ότι τους αξίζει να είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς είναι εξαιρετικοί δευτεραγωνιστές. Λογικά αυτό το Better Call Saul θα μας απασχολήσει για μία σεζόν ακόμα, δύο. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και πώς θα φτάσουμε στους χαρακτήρες που... πώς θα διαμορφωθούν οι χαρακτήρες που ήδη έχουμε γνωρίσει στο Breaking Bad. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση ότι μπορώ να το δω αν δεν έχω δει το Breaking Bad, δεν μπορώ να απαντήσω ξεκάθαρα. Αυτό που μπορώ να απαντήσω ξεκάθαρα είναι γιατί δεν έχεις δει το Breaking Bad, ρε. Κατέβασέ το τώρα. Αυτά για αυτή τη βδομάδα. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ή μάλλον δεν τα είπαμε, ταινίες δεν έχει. Καλό καλοκαίρι. Είμαι ο Ιάσονας Πικρονύχτας και άλλα κακό να μην σας βρει. Oh yeah. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 4, 3, 2, 1 σταγόνα. Και φλωρέψαμε και χειροτρέψαμε. Ναι, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Βασικά το πρώτο τελευταίο, γιατί έχουμε και Trogly Bet. Μετά freestyle και μετά παραμύθι της επιλογής σας, oh yeah. Random. Έχουμε πολλά θεματάκια, τώρα έχουμε ακόμα κάποιες ειδήσεις.
Θα περιηγηθούμε άλλο λίγο, αφού τελειώσαμε πλαστικές σακούλες και τέτοια. Okay. Κάπου ρίχνει καρέκλες, μας λένε. Εδώ όχι, στη Βιλαρίμπα ακόμα στρίβουν. Το ξέρετε το... Λοιπόν, φτάσαμε σε... Δεν χρειάζεται να τις αναλύω πολύ πλέον. Νομίζω ότι θα παίρνω το feedback από εσάς. Ποια εκπομπή είμαστε, ποιο θέλεις, ψυγανό, δυνατό. Ποιο να είναι. Κάποιος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις, παιδιά. Εμείς είμαστε guest εδώ πέρα, μην κοιτάζεστε έτσι αμήχανα. Ωραία. Και βλέπω διαβούλευση με τα μάτια. Ναι. Κοιτάζω ένα στον άλλο στα μάτια. Πάμε το δυνατό. Το δυνατό. Ναι. Ωραία. Τρία, δύο, ένα. Κουβέντα συγγνώμη. Και συνεχίζουμε εδώ στις χαοτικές ραδιοζώνες. Λίγα λεπτά πριν τις 12 σας κρατάμε συντροφιά με μια σταγόνα που πέφτει και θα πέφτει για πάντα. Σας κάνουμε όπα. Οπαλάκια, αφού στείλουμε... Α, τώρα θα πάμε στις ειδήσεις οι οποίες έχουν το ζουμί όλο. Νομίζω ότι όλοι οι ακροατές ξέρουν την Αχτσιόγλου, έτσι, από την Κουμουνδούρου. Την ξέρετε... Μεγάλη κομμουνιστρία. Ναι, ναι, ναι. Είναι στην πολιτική γραμματεία, τι είναι, πώς το λένε. Με την εργασία. Ναι. Είναι υπουργός. Ναι, ναι. Είναι υπουργός. Και σήμερα η viral είδηση είναι όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι ο γοητευτικός άντρας με τη μηχανή που άφησε την Αχτσιόγλου στην Κουμουνδούρου. Έκανε επιστροφή ο Βαρουφάκης. Όχι, όχι. Χιπστεράκος, ε. Τέρμα χιπστεράκος, ναι, λίτης, ναι. Ξέρω κι εγώ, και να μην ήταν λίτης. Ισχύει εύκολα με τον δεις πορεία αυτόν, λες εντάξει. Πάντως, το ότι κατεβαίνει από το μηχανάκι αυτή και πιάνει το μαλλί της είναι ένδειξη, ξέρετε. Ο προσωπικός μπάτσος είναι, εντάξει, okay. Ναι, ο προσωπικός μπάτσος. Ο οποίος είναι κάτι παραπάνω μάλλον, να βγάζουμε και τα... Από μπάτσος, ναι. Ναι, ψηλό παλικάρ, θα ήταν και τσολιά σίγουρα στη θητεία του. Βλέπεις πώς την κοιτάζει, ε. Ναι, ναι, σε ποιο. Εδώ θέλει να μην δώσει στόχο. Και ο Ξευτέρης έχει δίκιο βασικά, γιατί το βλέπουμε έτσι με τα μαλλιά που τα φτιάχνει. Μα σου λέω εγώ τώρα, αυτά τα παίρνω γραμμή με τη μία. Έχει γίνει, να πούμε, έχει μπει το πράγμα στη θέση του. Οκ, άρα η πολιτική ηγεσία είναι κοντά στους υπουργούς, φυπουργούς και τα σχετικά. Έτσι κάνει και κονέρε, παιδί μου. Είναι ραντεβού στα τυφλά του στέλνει. Και πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Έτσι ένας όμορφος, με κάτι τέτοια πρέπει να ασχολούμαστε. Το είπαμε. Έχω άλλη μία αίτηση που λέει Κατάρ, μικρότερα από την Πελοπόννησο, τρίτο σε κατακεφαλή να έπει στον πλανήτη. Αυτά είναι. Ένα έχω να πω. Αν είχε Πελοπόννησος πετρέλαια. Άστο. Άστο. Παντοκρατορία. Μαλάκα, μην το λες. Είναι μεγάλη κατεμιά φίλη τη σημερινή μέρα να βρίσκα μια πετρελαιοπηγή εδώ γύρω. Τώρα, ναι, τώρα δεν βρίσκεις. Τώρα και, την ρε, και σου λέω βρίσκεις. Γάμισε το, δε. Την κρύβεις, ρε. Την κρύβεις. Όχι, δεν παίζει τίποτα, μάγκες, σίγουρα. Ξεραίλα. Πάμε σε κάτι άλλο. Είδα μια εταιρεία στη Σαουδική Αραβία που αντικαθιστά τις γυναικείες διαφημίσεις με μπάλες θαλάσσης. Παιδιά, ναι, εσύ είχε προκαλέσει, λέει, το γεγονός ότι σε επιχείρηση Σαουδική Αραβία που πολλοί παιδικές πισίνες αντικαθιστά τις γυναίκες που ποζάρουν μέσα στα προϊόντα με πλαστικές μπάλες θαλάσσης. Τον Απρίλιο που η χώρα εξελέγει μέρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα Γυναικών του ΟΗΕ για την περίοδο 18-22 με τον κάποιον διευθυντή, συμβαίνει χάσματος φύλου, έτσι, κατέλαβε πολύ μεγάλη θέση. Μόλις το 13% των γυναικών εργάζεται, αν και η πλειοψηφία των φοιτητών στα πανεπιστήμια είναι γένους θηλυκού πλέον. Δηλαδή, μπορεί να παίρνουν πτυχίο όλες οι κοπέλες, αλλά ξέρεις, δεν πας δουλειά, σπίτι, κάνεις οικογένεια και τέτοια. Χειραφέτης τώρα και μπούρδες. Αυτή η επιταγή έχει και γραφειοκρατικές συνέπειες, καθώς για να παραλάβει μια γυναίκα κάποιο δημόσιο και επίσημο έγγραφο, από πιστοποιητικό γέννησης μέχρι και αίτηση αποφυλάκησης ασφάλισης υγείας, θα πρέπει να έχουν υπογραφή του προστάτη τους. Ναι, ρε φίλε. Γιατί έχει προστάτη. Πιμπ. Είναι πιμπ η οικογένειά σου, είναι ο μελλοντικός σου άντρας που θα σε πουλήσει η οικογένειά στην σου. Στην αρχή είναι ο πατέρας, μετά είναι ο άντρας. Έτσι πάει. Και η εταιρεία Σάκο, που εισάγει παιδικές πισίνες από το εξωτερικό, τις οποίες συνέχεια πουλά σε ντόπιους. Φωτογραφίες των προϊόντων έχουν τραβηχτεί επίσης σε εξωτερικό, και γι' αυτόν τον λόγο προσαρμόζονται έτσι με σύμφωνες παραδόσεις.
Και βλέπουμε ότι τις γυναίκες κάνανε πλαστικές μπάλες, έτσι, γιατί γίνεται να είσαι... Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Είναι ωραία πράγματα. Μου αρέσει έτσι που δείχνει όλη την οικογένεια μαζί. Ναι, ο πατέρας, τα παιδάκια και η μπάλα. Ναι, είναι τρομερό. Εντάξει, ο πατέρας και η μπάλα. Τώρα ο πατέρας είναι έτσι αλλιώς ο προστάτης, ο Πιμ. Τώρα δεν έχει νόημα να έχουμε και... Θα ήθελα να ξέρω πώς θα μπορούσε να το εξηγήσει αυτό κάποιος πατέρας, ξέρω εγώ, στα παιδιά του σε φάση... Η μάνα σας είναι μπάλα κάπως. Όχι ρε. Παιδιά, η γυναίκα είναι στην κουζίνα, τι εννοείται. Έχεις τι δουλειά έχουμε στην πισίνα. Έχεις δικαίωμα, έχεις δικαίωμα να την ανταλλάξει, να την πουλήσεις. Σου δίνει αυτό το δικαίωμα. Να. Στο συμβόλαιο που κάνεις όταν την παραλαμβάνεις και λες ότι για καλά είμαι υπεύθυνος για αυτήν, έχεις δικαίωμα παίζεις κανένα παραθυράκι να την πουλήσεις ή σε κανένα σκλαβοπάζαρο, τίποτα τέτοιο. Δεν το ξέρουμε. Άμα δεν σου κάνει. Είναι άμα σφίξουν οι πίνες, λες τώρα, ξέρω εγώ. Είναι την ανταλλάξεις. Μπορεί. Αρχικά, άμα εσύ αποφασίσεις μόνος σου να σκοτώσεις, ας πούμε, τη γυναίκα σου, τι γίνεται εκεί πέρα, αφού σου ανήκει ό,τι θέλεις κάνεις με τη λογική του κράτους. Τι γίνεται εκεί πέρα στο δικαστήριο. Άμα τους πεις ότι την έβιασα π.χ. να με απατά, τι λιθοβολούν, ότι θάβουν μέχρι. Υπάρχουν διάφορα ωραία πράγματα. Άμα την έχεις φάει ήδη. Θα τους πεις ότι την έπιασα πριν και τη σκότωσα έμβρασμο ψυχής. Και θα σου πούνε έξω, ωραίος μάγκας. Ναι, ρε. Γιώργος μάγκας. Δεν ξέρω, πες να παίρνεις και παράσημο από την τοπική κοινωνία, ρε παιδί μου. Ας, εμείς έτσι κάνουμε εδώ. Οι αρχοντάδες. Οκ. Περνώντας στην επόμενη είδηση, να μείνουμε τώρα στις πλαστικές μπάλες, γιατί, λέει ότι γερνάει επικίνδυνα ο στόλος των οχημάτων στην Ελλάδα. Ποιος στόλος? Το πλήθος των αυτοκινήτων που έχει ο κόσμος εδώ πέρα. Λέει στα 14 έτη ο μέσος όρος ηλικίας που κυκλοφορούν, στα 27 έτη ο μέσος όρος των αποσυρώμενων. Έχουμε πρόβλημα. Αγοράστε καινούργια αμάξια. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ της προκοπής. Είναι λες και γυρνάμε στα 90s, περνάνε τα ίδια αμάξια, δηλαδή καλά δεν τρέπεστε καθόλου. Ή έστω στα zeros. Εντάξει, κόλλακα ένα ψηλό και εγώ δεν θα σου φέρω αντίρρηση. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι η Σοβιετική Ένωση να έχουμε απλά διαφορά στο χρώμα, ξέρω κι εγώ. Τώρα μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Πιάσανε και τη σπήρα που έκλεβε τα smart, διαβάζω εδώ πέρα. Είμαστε καλυμμένοι. Μπορεί να πάρετε και smart, άμα θέλετε. Γιατί άμα έχει smart, καλά να πάθει που το κλέψανε. Φίλε, συγγνώμη, δεν ζηλεύω. Αλλά smart τώρα είναι σαν παπί. Το παίρνει και στα χέρια και φεύγει. Το smartάκι. Εντάξει, μου ωραία, κοίτα. Κάποια αυτοκίνητα. Είναι ρε φίλε της μόδας και κάποιοι χίπστερο έτσι άουα τα τιμούν ιδιαίτερα. Και είναι Fiat 500, Mini Cooper, κάποιες φορές και Cabrio. Το άλλο το απέσιο, το αμάξι, το Beetle, το καινούργιο. Ναι, το καινούργιο όμως το Volkswagen αυτό. Μέσα σε αυτά είναι και το Smart, σαφώς. Και μετά πάνε κάτι πιο φτωχομπινέδες σε κάτι άλλο πιο κάτω. Αλλά κυρίως οι χιψτεράδες, ας πούμε, μέσα στη φάση και μέσα σε όλα και η νεολαία γενικότερα ακολουθάει αυτή τη γραμμή. Εκεί πάμε. Αυτό είναι το πιασάρικο που θα ρίξει την κομμενάκι με αυτό. Κατάλαβες, άμα δεν έχεις αυτό, δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό εξοπλίσου. Τοποθέτηση 70χρονου τουλάχιστον, νεολαία εκεί πέρα να μου. Νεολαία. Αυτή εκεί. Παραφέτια. Τοποθέτηση προϊόντος μέσα, γιατί είπαμε κιόλας τι να πάρετε για να είσαστε in. Εδώ η Τρόγλη δουλεύει για σας. Έμα. Δάκρυα και υδρότα, Σάκης Ρουβάς. Εγώ λέω να πετάξουμε μία, αφού έχω άλλη μία είδηση, η οποία λέει ο Κώστας Αρβανίτης ξέρει γιατί οι σούπερ ήρωες φοράν κολάν. Εντάξει. Καλό ψόφο ο Κώστα Αρβανίτη. Τα χαιρετίσματά μας στο κόκκινο, στο βαθύ κόκκινο, έτσι. Και χαιρετίσματα από το βαθύ μαύρο των χαοτικών ραδιοζωνών. Ερχόμαστε, μαλάκες. Τώρα εγώ θα έλεγα πάντως όχι βαθύ κόκκινο, μάλλον ανοιχτό. Ανοιχτό, έχει ανοίξει. Πολύ ανοιχτό όμως. Ναι, είναι πολύ καιρό σε ήλιο και ο πράσινος ο ήλιος το έχει ανοίξει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, ξέρεις. Αλλάζει χρώμα. Μπράβο ρε Κώστα Αρβανίτη, μπράβο. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε να μιλάνε για κολάν, έτσι. Βέβαια, να μιλάς για κολάν. Έχεις ρουφήξει πόσα μνημόνια είσαι εκεί, παίρνεις λεφτάκια από την κυβέρνηση. Θα μιλήσουμε για κολάν τώρα, τι να μιλήσουμε. Όταν ήταν η Νουδού πάνω που λέγανε για όλα, να λύσεις στα οικονομικά, τι μπορούν να κάνουν αυτοί, ξέρεις, ρε, υπήρχε ένας αναβρασμός. Ήταν δουλειά της Νουδού αυτή. Κάτσε, θα τα αλλάξαμε ρόλους. Ναι, τώρα κολάν. Κολάν. Κώστα Αρβανίτη, κολάν.
Θέλετε να περάσουμε καπάκι, να βάλουμε το σποτάκι ίσως στον κουβά. Χώσε. Ωραία. Και φύγαμε. Και φύγαμε και θα επιστρέψουμε. Μέσα στη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, μία δέσμη φωτός ξεπετάγεται. Μπορείς και εσύ να βγάλεις φραγκάκια. Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μα φυσικά, ακούγοντας στον κουβά με το Στάθη. Προγνωστικά παγκόσμιου βεληνικούς για όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου. Σίγουρα συστήματα, εγγυημένα κέρδη, πλήρη εχεμήθεια. Από την κουβέντα Συντρόγλυψη 93,8. Κατηλημένη συχνότητα και όχι μόνο. Τρόγλιμπετ. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και πιστούς ακόλουθους της Bet Trogly. Η μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρεία χάρη που πήρε από το EEC Trogly στις γνώσεις. Μιας και έχουν πανελλήνιες, τα τσακάλια της Bet Trogly εξασφάλισαν στημένα θέματα για όσους από εσάς ενδιαφέρονται. Επικοινωνήστε με την εκπομπή και θα σας βρούμε. Όσοι δεν γουστάρετε τις πανελλήνιες αλλά προτιμάτε τη ρούχλα, μπορείτε να ζήσετε με τα κέρδη του κουπονιού μας σήμερα. Έλεος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν στο πρώτο μάτς 13-95 Σαπεκοέντσε με Γκρέμιο. Οι γηπεδούκοι έχουν την ψυχολογία με το μέρος τους, καθώς δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν με αεροπλάνο αφού παίζουν στην έδρα τους. Νίκη Σαπεκοέντσε με πολλά γκολ. Άσος και over 3,5 γκολ. Στο 15-29 η Σίμπα Σεφ αντιμετωπίζει την Φουκουόκα στην κατάμεστη έδρα της. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο για να αποδώσει φρόνηση τιμή στο τεράστιο πρόεδρο της Σίμπα, τον Μουφάσα. Έτσι, οι γηπεδούχοι έχουν κίνητρο να νικήσουν και να αφιερώσουν την νίκη σε αυτόν, άσος και εδώ. Στο 14-07, Φραμ Ρέκιαβικ με Θόρ. Ο βραχύσωμος φόρ των φιλοξενωμένων, ο Θόρ, θα τσακίσει με το σφυρί του όλη την αντίπαλη ομάδα με αποτέλεσμα να δεχθεί κόκκινη και να δυσκολέψει το έργο της ομάδας του. Χ. Στο 24-33, Avondale Heights παίζουν με τους Oakley Cannons. Ο προπονητής Oakley Cannon, ο Βασίλης Τίτης, δήλωσε «Αυτό είναι αλητία, RNF δεν είναι διαιτησία», εκφράζοντας έτσι τα παράπονά του για τη διαιτησία στα τελευταία μάτς. Έτσι, οι Oakley θα πεισμώσουν και θα επανέλθουν πιο δυνατοί σε αυτό το μάτς, κερδίζοντας έτσι τους πολυπόθητους 3 βαθμούς. Διπλό. Good man, bad.
στο τελευταίο μάτς 24-23 και Φλάβικ παίζουν με τους Χαουκάρ Χαφνά για Βαντούρ. Ο Βασίλης Λεβέντης συμβουλεύει Χ. Ο νικητής της τελευταίας κλήρωσης είναι ο Λουκάς Παπαδήμος που έχει ήδη παραλάβει το δώρο που θα κάνει μπαμ. Στη σημερινή κλήρωση θα δώσουμε ένα τελάρο μολότο. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, στείλτε μήνυμα στην εκπομπή με θέμα «Εντεροφλεμονεσκό του Πάιδο Κογκαλιάστηκα». Τέλος, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας στο Αντίφα League. To beg a dollar, never remember when them used to dead for hunger. Now them get rich and a quad like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that you're like. Επιστρέφει για λίγο, ακού. Σταγόνα τώρα μόνο. Ωραία, εντάξει, αυτό ήταν το σποτάκι της εκπομπής. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι. Τώρα θα πάρουν τα μικρόφωνα φωτιά και αυτή την Τετάρτη. Δεν ξέρω τώρα εδώ πόσοι θα χώσουν ρήμες, αλλά θα προσπαθήσουμε όπως κάθε φορά να αποδώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να εκφραστούμε, να αποσυμπιέσουμε κάπως, να αισθανθούμε πιο κομπλέ για να βγουν ωραίες ρήμες. Εντάξει, μην αγχώνεστε, είναι τεχνικό το ζήτημα. Θα βρούμε τις κατάλληλες παραγωγές. Μην ξεχνάτε ότι μετά το freestyle battle θα έχουμε και παραμυθάκι. Θα παίξει τον αέρα, έτσι για να πέστε για ύπνο για εσάς που δουλεύετε και πρωί και ξυπνάτε νωρίς. Για τους υπόλοιπους που δεν δουλεύετε γενικότερα θα κάνετε κάτι άλλο. Όπως εξεταστική τώρα. Άρα υπάρχει κόσμος που διαβάζει. Υπάρχει κόσμος που δίνει πανελλήνιες. Κρίνεται το μέλλον τους, τα καλύτερα τους χρόνια. Έτσι, παίρνουν μια απόφαση η οποία θα τους αλλάξει τη ζωή μάλλον και νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η περίοδος για όλο τον κόσμο. Όλοι βρίσκονται σε μια διαδικασία, άλλοι ονειρεύονται διακοπές, άλλοι ξέρουν ότι δεν θα πάνε πουθενά διακοπές, άρα είναι ήδη χάλια. Γενικότερα παίζει τρελή φάση και κατά τα άλλα εντάξει, με το που έρθουν τα πρώτα μπάνια του λαού και μέχρι τον Άλυμο, στον Άλυμο πήγαμε εδώ με άτομα από το εξωτερικό και λέγανε καλύτερη παραλία που έχουμε πάει. Στον Άλυμο, κατάλαβες. Τα μπάνια του λαού τα πατάνε όλα. Δεν έχει ρίξει μνημόνιο το καλοκαίρι, δεν τρέχει. Ένα μνημόνιο κάθε καλοκαίρι μπορούμε να το κανονίσουμε. Τι μαλάκα τυχαίνουν. 15 Αύγουστο περνάνε πάντα τα καλύτερα. Τα πιο ζουμερά κομμάτια, φίλε της νομοθεσίας. Και δεν τα περνάνε καν οι ίδιοι. Είναι το βοηθητικό προσωπικό. Είναι 15 Αύγουστο. Είναι η Παναγία μαζί μας, γι' αυτό 15 Αύγουστο. Είναι η Παναγία μαζί μας με αυτά που περνάνε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε. Oh yeah. Πεθαίνει στα γόνα. Ακούστε τη μία τελευταία φορά. Ωραία. Αυτή ήταν η σταγόνα για σήμερα. Πάντα πρωταγωνίστρια στην Τρόγλη. Εμείς είμαστε βοηθητικοί. Και κάποιος έρχεται να ραπάρει αυτή τη στιγμή. Είναι η Πέντσα. Γιατί όπως ξέρετε και αυτούς που δεν ξέρετε, έχουμε γάτα στην κατάληψη, η οποία έρχεται να με φάει. Sorry, δεν ξεκίνησε. Ναι. Ναι, καλό σενάριο γι' αυτό. Έλεγα μου το. Όπα, πέσιμο σε μένα τώρα. Ωραία. Οι τεχνικές δυσκολίες δεν είναι όπως τα υπόλοιπα ραδιόφωνα που μπορεί να πέσει το ρεύμα και αυτά. Εδώ έρχεται η γάτα της κατάληψης και σε σφάζει σιγά σιγά με αγάπη. Όχι, δεν πειράζει. Ας θέλει να κάνει πατουσάκια εκεί. Θα γώσει ράπερα. Θα γώσει φριστάλ. Πατουσάκι. Δεν την πειράξαμε. Από αγάπη το κάνει. Ναι. Περνάει καλά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, ναι, ναι, πάμε. Είστε μέσα. Πείτε καμία μαλακία. Μια μαλακία. Μια μαλακία, θέλω να μου πεις. Μαλακία, αδελφέ. Μια μαλακία να μου πεις. Να, παιχνιδιάρικη παράγωγη. Δεν έχει μπει μελωδία. Να. Από άλλη εποχή βλέπω πολλά χρώματα και αρώματα γυρνάνε όλα. Λοιπόν, κουβέντα στην Τρόγλη μάγκες, ναι, είναι γεγονός. Το freestyle ξεκινά, τα παιδιά έξω στους δρόμους τρέχουν και κερνάνε. Σαλάμια τους μπάτσους, ναι, θα τους πάνε μάγκα τροχονόμο. Με τρομονόμο, τρομονόμο. Έτσι. Είναι πολύ χαλαρή. Είναι σκατά αυτή η παραγωγή. Σηκώθηκα από καναπέ να φωτιζεί.
και το βρήκα εκεί με δύο τρύπες. Να λιώνει το καναπέ εκεί, δεν ξέρω τι να πω, τι να σου πω. Λείπει ο Θεοδόσης εδώ, το ζαβό. Με το παλικάρι, τον καλό, τον κομμουνιστή, δεν τον μπορώ. Ναι, αυτό. Θα το σφάξω. Θα το σφάξω γιατί. Σφάξτε το γιατί. Μου κλείνει τα τσάκρα. Αγωνίζονται οι εργατές. Αδελφέ μου, που είσαι, τι κάνεις, που θα πάμε. Για Τσίπουρα ξανά. Για Τσίπουρα ξανά. Αριστερά και κομμουνιστικά θα είναι τα Τσίπουρα. Ναι, να μεθάς με όλους τους αριστερούς. Να σου λένε για αυτούς. Να σου λένε για το Μάρξ, το Μάο. Να σου πούνε για όλα. Να σε πρίξουν θεωρία. Στην πράξη είναι αηδία. Έξω πάντα την κάνουν σαν κυρία. Πάμε σε κάτι πιο funky. Yo. Σκάω ρε στη Μύκονο και βλέπω τι να δω. Κλείσαν το μαγαζί αυτό το θεϊκό. Κλείσανε ρε το, κάπως πως το λέγαν δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Μαζί η εξουσία με τη Μύκονο παρέα. Όλα τα παιδιά εκεί περνάνε ωραία. Ναι, με δάπνο του φουκού. Πας, όλα καλά εκεί σου. Δεν είναι φιάνιρου, δεν είναι φιάνιρου. Είναι καλά παιδιά που ενδιαφέρονται για φου. Φου. Κλείσαν το μαγαζί, κλείνουν τον τάφο τους κι αυτοί. Τε. Με την Τζούλια μαζί, μπαίνω μέσα στο μαγαζί. Μες στην TV, σκάω σωστά ξανά πρώτο πλάνο. Μαστουρωμένος τα χάνω για άλλη μια φορά με κοκόρια στη σειρά, ναι. Super Paradise αγκαλιά με τον Μπελαργό. Ξέρω εγώ, τον έχω αγκαλιά, τον ταΐζω ένα ρο. Τζιψαρό, κάποιος τον πήδηξε ξανά τον Μπελαργό και ψόφισε κι αυτός, ναι. Πώς το λένε το χοντρό, τον άλλον που τσιρίζει και τα λέει στο λεπτό, ναι. Ναι. Στη Μύκονο είναι εκεί το καλύτερο παιδί, πώς το λένε το χοντρό, ρε. Ναι. Πώς το γαλάτι, ο γαλάτις ο σωστός, έλα εδώ να σου πω πονηρός, ραψοδός. Ο Λευτέρης ο τρελός, ρε, πώς το λέμε, γαλάτι. Ο γαλάτης ο γαλάτης. Να σου ράψει ρούχο, να το βλέπεις. Να βγαίνεις με καμάρι έξω. Θέλω σχεδιαστές να δω. Ηθοποιούς να τρελαθώ. Θέλω lifestyle διακοπές. Ναι, να βλέπω πολλούς τραγουδιστές. Να τραγουδάει ο Ρέμος και ο Νταλάρα στη Μύκονο. Και να βουλιάζει όλο το νησί. Στο σκατό, μαγκά, σας το στέλνω από εδώ. Το σκατό, το φρέσκο. Θα είναι τσιριό, το τσιριό. Αυτή είναι αριστερή, ρε. Αυτή είναι αριστερή και οι δυο. Ο Νταλάρας το ζει κάπου εκεί. Στην Κύπρο τη σώζει κάθε στιγμή. Με πέντε μπάντες σε μια παραγωγή. Το έχει κάνει και αυτό. Είναι μάγος η στιγμή, ναι. Μπολικά τα φράγκα, κάνει τα κουμάντα. Μια κιθάρα εκεί και άλλη μια εδώ. 2 εκατομμύρια δικό του λογαριασμό. Με δύο παπούτσια πάνω να θα φας πολλές κλωτσιές. Μικρή Νταλάρα, θα φας πολλές αρπαχτές. Θυμάσαι όταν σου ρίξαμε ζωγράφου ένα πύλινο με το γιαούρτι. Την άλλη φορά θα φας όλη την παραγωγή. Με τα πύλινα γιαούρτια και ό,τι έχουν οι γιαγιάδες θα σου στέλνουν. Κάτι τέτοιοι τύποι δεν πρέπει από το σπίτι τους να βγαίνουν. Πρέπει να τους φτύνουν όλοι. Να φοράνε αδιάβροχο για να βγαίνουν όλοι έξω έστω. Και είναι ούνιος σκέψου. Μόνο φάπα και ξύλο. Μόνο φάπα και ξαπλά. Έτσι το έχω μάθει εγώ στη γειτονιά που ζω. Μόνο φάπα σε κάθε φλόρο. Σε κάθε φλόρο ποιον. Όλους τους βαράω, σε κανένα δεν πασάω. Όποιο ντουκι τρώω, εγώ πυροβολάω. Με μαχαίρια και τσουριά για άλλη μια φορά. Θα μπω στην εκκλησία να σας πάρω τα σφυριά. Που τα έχετε εκεί με τους ναζί, ναι. Ισλαμιστές στην ψυχή, είσαστε κι εσείς. Τσιχατιστές, χριστιανοί. Μαλάκες, κατσές, εσές. Ναι. Προς την εκκλησία ακόμα μια φορά. Ναι, προς την εκκλησία ακόμα μια φορά. Θέλεις να σε σταυρώσω? Ναι, θέλω να σταυρώσω τον άνθιμο, το λέω. Το ξέρω θα με κάνει μήνυση και υποφέρω. Γεια σου ρε άνθιμε φυσικέ, καθηγητή της φυσικής. Θα την αλλάξουμε λες.
ή δεν την αφήσουμε. Το κάνει κιόλας. Yo. Α, MC Θεό, εδώ λοιπόν. Εγώ έχω στο χέρι μου Θεό. Εκπροσωπώ τη φωνή του σε ό,τι πιο ζωντανό, σε ό,τι πιο φωτεινό, σε ό,τι πιο υπερβατικό είναι ο Θεός. Και ξέρει τι θα κάνεις, πότε και θα το κάνεις και γιατί θα το κάνεις. Αυτός έγραψε την ιστορία, μάγκα, τη ζωή σου. Μάγκα, κάτσε συντονί σου. Άλλαξε η παραγωγή, ταξίδεψε αλλού, αλλού για αλλού. Αγάπησε όλα, φίλεξε κόλλα. Με πήρε κάτι φορά για άλλη μια φορά εδώ. Μία να με μόνοι μας ρε μπρο. Μας πούλησε ο Θεό για άλλη μια φορά. Ξεκαθαρά. Είναι λέρα στην μπουστιά. Την έχει δει, την έχει πιει. Σε κάποιο παγκάκι κάθεται τώρα εκεί. Βικτόρια στα σκαλιά προς τα εκεί. Περιμένει ρε το τρένο να έρθει. Να το βάψει το παιδί. Τι να βάψει ρε αυτός είναι άμπαλος. Άβαλος. Είναι άβαλος, ναι. Yo, ζωντανά θα πω. Παλικάρι, παλικάρι, μυρίζει ολοκάρι. Παλικάρι, παλικάρι, μυρίζει ολοκάρι. Σ' αρέσουν να τρως τα αιγυπτιακά και σε πάει τσιριό κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Yo, με παίρνει συνέχεια και μου λες. Πονάει ο προκτός μου, ρε φίλε. Τι να κάνω, σου λέω. Βάλε για ούρτι μέσα στο μέρος. Ταξίδεψε το. Πάλι άλλο. Γιαούρτι στο μέρος. Άλλη, άλλη. Λοιπόν, έλα μια τελευταία γιατί εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε. Όχι, κάτσε να βάλουμε αυτή να δούμε τι λέει. Α, κάτσε, περίμενε. Κάτσε να βάλουμε αυτή. Βάλε, βάλε, βάλε. Δεν παίζω εγώ. Ή παίζω. Όχι, δεν παίζω. Μου φε. Τουλάχιστον να βάλουμε μια ρέγγε. Α, ρέγγε θες. Ναι. Όχι, δεν είναι ρέγγε αυτό νομίζω. Yo. Πολύ καλό δρομίσιο ήταν αυτό και άλλο γύσιο. Σαν το κεφτεδάκι που έφαγα από το IKEA ή το Practiker. Δεν θυμάμαι τι τρώω και τι λέω. Κάποια στιγμή το μυαλό σου υποφέρω. Το δίνω μου, το δίνω yo. Δεν εκφράζει καθόλου αυτή η παραγωγή. Πάλι είναι αργή, τι να πει κι αυτή. Δεν βρήκαμε ένα θέμα να πούμε κι εμείς. Δεν θα πούμε για αυτούς. Το θέμα είναι ψέμα. Στο πρώτο ψέμα Αναστασιάδη με ένα βλέμμα. Με ένα βλέμμα ρε καριόλι. Σε αυτή την πόλη έρχονται οι Ρουβικονές. Θεμός. Οι Ρουβικονές κανά στα σπάσανε όλα λακαμά. Με τα σφυριά τους έπεσε και ένα. Στην Κηδησία δεν έχει όμως καμία σημασία. Ρουβικονές μεγάλα λάνια σωστά. Τα παίρνουνε σοβαρά. Δεν είναι χουλιγκάνια όπως λένε κάποιοι. Τους ζηλεύουνε. Ζηλεύουν τα παιδιά που τα κάνουνε σωστά. Έχουν μπει μέσα ξανά. Μία, δύο, ρε φορές. Πώς φορές? Παραβολές. Παραβολές, φορές. Έχουνε μπει μέσα, το ξέρεις. Είσαι κεφτές. Κεφτές αλογίσιο, θυμήθηκα τώρα. Τα IKEA, μεγάλη συμφορά. Το φαγά και με πήγε. Έμα ρε τσιριλιό και τρεχά στον παλικάρι ρε να βρω να μου πει τι κάνει με το δικό του τον προκτό. Παλικάρι έλα εδώ, έλα εδώ. Παλικάρι δεν είναι εδώ και θα στο πω εγώ τραγουδιστό. Καλησπέρα σας, γίνεται μια παρέμβαση. Διώξατε κάποιο άτομο, είστε συνυπεύθυνοι. Αν νομίζω ότι είναι ο Λουβίκονες. Μην γλύφετε τα αφεντικά σας, έτσι. Ναι, για να έχουμε συνείδηση, έτσι. Μπα. Άμα ξέρεις, άμα βλέπεις ρε στα βίντεο τις περισσότερες φορές. Οι εργάτες κρύβονται, οι εργάτες γλυφούν τα αφεντικά. Φοβούνται και ντρέπονται, τι είναι αυτά, γιο. Ας το βάλουμε κι αυτό, γιατί αυτό ξεχύλωσε εδώ. Το ξεχύλωσε εδώ. Τι έγινε, ρε. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Και πίσω από αυτήν την εικόνα κρύβεται ο πρόεδρος του ποταμιού. Μαλάκα τόσο έτσι να την αφήσω. Κάτι έβαλα.
τόσο νεωτερισμό, τόσο νεανικότητα, ρε παιδί μου. Πώς τη χωράει. Έλα. Ναι, είναι Ιούνις και εσείς ακούτε την Τρόγλη. Είμαι ούνος. Ούνος. Δώσε. Ούνος. Δώσε στο βάθος καλαρά τη φάση. Πίνω στην κάστρο κάτσιο ένα καφάσι. Βγαίνω έξω χαλαρά. Δε μ' νοιάζει πως ψηφίζουν μνημόνια πολλά. Μόνο με νοιάζει να καπνίσω ένα ρο και να πάω να χαθώ κάπου στο διάολο κι εγώ. Ναι, δε με νοιάζει ρε αυτό. Ας είμαι σε καυτά καζάνια να βράζω. Δε με νοιάζει, δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Πίνω μπάφους και είμαι σ' άλλη εποχή. Και την ακούω όλη μέρα. Να γεμίζω το κεφάλι. Να μην μοιάζω με χαρμάνι. Έλα, πάρε. Έχω τα πάντα. Έχω λιπασμά και καρέκλες και κουμάντα. Έλα, πάρε στη γειτονιά. Στο φωνάζω από τα μικρόφωνα ξανά. Δεν έχω μία ρε εγώ. Είμαι άνεργος ρε μπρο. Καρέκλα στο λεπτό, στην πουλάω. Δεν είμαι ρε τσαβό. Έλα πάρτο, θα κάνεις ρε καλό. Δεν έχω φράγκο να πάω στο σχολείο. Ούτε τη ρόπιτα εγώ. Δεν έχω ρε να πάρω πρεζόνι, δεν είμαι εγώ. Δώσε ένα ευρώ, να πάρω τώρα εγώ. Να πάω μια τη ρόπιτα στο λεπτό. Μην με βλέπεις την Ομόνια. Δεν είμαι τζάκι. Και κρατάω και σουβλάκι. Είναι λίγο πιο σκληρό. Έτσι θα πάει φίλε ρε γαμάει. Έτσι θα πάει. Είναι μούφα. Όπα. Δεν κάνει. Κάνει. Θες να το κάψουμε? Όχι. Τελευταία και ό,τι γίνει. Από 5 εκατομμύρια φορές να παίζει κλασική κιθάρα σε ρέγγε κομμάτι. Report κανονικά. Τι διάολο, το ίδιο σαν πλέχουν όλα. Έλα, μπες. Θες τραπ με... τραπ με ρέγγε. Αυτή είναι η φάση. Καλό είναι αυτό. Άστα αυτό. Το φίλο, το εφτάφυλλο, αυτό το τρελό. Το φίδεψα πριν από κάτι μήνες. Θα το βγάλω το Σεπτέμβρη, μάγκα δε με είδες. Θα βγαίνω, θα κερνάω όλα τα λάνια στην πλατεία. Του Θεού το χόρτο με μανία θα καπνίζω όλη μέρα. Δεν θα έχω έννοιες, δεν θα έχω ούτε πατέρα. Ναι, ούτε το Στάλιν, ούτε κανέναν. Θα είμαι μόνος εγώ κι φού προσωπική μαστούρα. Ατομισμός, ναι. Θα μείνω μοναχός. Κλείστο προ, σε κάνει τελείως κακό. Φίλε πώς να στο πω. Κλείσε το προ, σε πάει πίσω. Σε κάνει ρε ζαβό. Βγες στο δρόμο και πες αγαπώ. Σε όποιον δεις, ό,τι κι αν πεις. Πίσω να είσαι, να μην κρυφτείς. Φίλα τους όλους και πάρ' τους αγκαλιά. Σ' αγαπάνε όλοι, μην το ξεχνάς λακαμά. Δε σε νοιάζει που σου κλέβουν τα λεφτά όλοι οι άλλοι. Αυτοίς με τις γραβάτες οι παπαγάλοι. Ναι, μην είναι καλή. Οι παπαγάλοι είναι ωραία ζωάκια. Σαν το λουμίδι, λιωμίδι στο χώμα θα είμαι κάθε μέρα. Και θα πουλάω παραπανίσιο αέρα. Αέρα πατέρα προχωράω και μπαίνω στο ρυθμό.
Θα αγαπήσω θέλω ένα ρόχο. Μας τρώνε εδώ τα κουνούπια. Επίθεση από κουνά. Μας τρώνε εδώ μαγκά μου τα κουνούπια. Επίθεση από κουνούπια. Ναι. Και μας τρώνε τα κουνούπια. Και μας φτιάχνουνε τα σούδια τα κουνούπια όλη μέρα. Να μας κυνηγάνε να βρίζουμε το Χριστό και την Παναγίτσα κάθε μέρα με τα κουνούπια όλη μέρα. Δε φταίει τέκνον μου ούτε ο Χριστός, την Παναγίτσα. Ρασταφαράι, ρασταφαριανισμός είναι ο χριστιανισμός με λίγη φούντα. Οκ, το πιάσατε. Με πολύ φούντα. Πολύ. Πολύ φούντα. Σκέτα τα πίνω κάτω στην παραλία και βλέπω τη θάλασσα να είναι λία. Σαν αυτό, σαν να είναι γυαλί. Ένα βάτραχο ρε παιδί, να φάει τα κουνούπια τα γαμίδια με έχουν φάει. Δεν αντέχει άλλο ρε ψυχή μου ρε πονάει. Πώς να στο πω, η φούντα είναι καλή, μα το κουνούπι το μεδούλι μου έχει πιει. Και λείπει το μεδούλι, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα τον πάρω ρε τηλέφωνο να πάρει αεροπλάνο. Να έρθει τώρα εδώ με τέζα στο λεπτό, να τα σκοτώσει γαμώ το Χριστό. 3, 2, 1, έρχομαι σε μένα. Με βλέπω σαν εσένα. Από μας όλα φτιαγμένα. Αυτοδιαχειρισμένα. Από το πέραμα ως τη Γαλλία. Ισλαμική δρομοκρατία. Αχ, ζανταζίνια. Τράβα μου μια μαλακία. 50.000 δίσκοι. Αυτό ήταν από το μπάκετ αφιερωμένο σίγουρα στον Μιχάλη Μητακίδη. Λοιπόν, πέσανε και τα εφέδια. Τα εφέδια να πούμε εδώ πέρα, γιατί είμαστε στο υπερσύγχρονο χαοτικό στούντιο το Ράδιο Ζωνώνε και εδώ πέρα τα έχουμε όλα. Ναι, πάμε να τραβήξουμε. Λέω, να διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα, καθώς εσείς έχετε τη μοναδική επιλογή να προτείνετε τώρα ποιο παραμύθι θα παίξει. Επιλέγετε και στέλνετε μήνυμα έναν αριθμό από το 1 έως το 49. Και ο πρώτος που θα στείλει, γιατί το έχουμε έτσι και με διαφορά δευτερολέπτου, ο πρώτος που θα έρθει στη λίστα μας, θα ακούσουμε την επιλογή του. Αν υπάρχει κάποιος που στέλνει συνέχεια τον ίδιο αριθμό, εντάξει, είσαι γελίος, ρε φίλε. Δηλαδή, συμμετείχε σε ένα παραμύθι και στέλνει πρώτος αυτό. Δηλαδή, μας έχεις κάψει. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, στείλτε έναν αριθμό από το 1 έως το 49 και θα κερδίσετε. Τώρα, ρε! Το παραμύθι. Βάλε τώρα, ρε φίλε. Βάλε τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, τα τελευταία μηνύματα. Γιάν Μουτς, δεν θα ήταν υπέροχο να πάτε στον Real FM και να παίζετε. Να το παίζετε αντιρεφόρμες και επανάσταση. Η σταγόνα που θα ακούγεται θα είναι σάλιο. Ξέρεις, με ένα μακρόσυρτο ρούφιγμα για να μην πέσει στο πάτωμα. Το κάνω εικόνα και πορώνομαι. Γιάν Μουτς, έχεις φαντασία πάντως. Μου άρεσε αυτό που έστειλες. Παίζω και εγώ με το σάλιο μου, ξέρεις, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ειδικά άμα έχεις πιει κακόλα και αυτά, ξέρεις που γίνει σαν κόλλα το σάλιο. Γίνεται πιο εύκολο. Επόμενο μήνυμα. Μάλιστα, σήμερα είστε πολύ ματσό όλοι. Μπράβο, ρε. Μέχρι εδώ φτάνει η τεστοστερόνη. Αφού έφτασε και μέχρι εκεί. Εντάξει, καλά είναι, δεν μαζεύεται. Ναι, εμείς εδώ απλά μυρίζουμε μας χαλίλα. Τώρα μας έφτασε ένα. Με τους κουβάδες είμαστε και τη μαζεύουμε. Ναι, ας εδώ να δώσουμε και ο κόσμος που δεν έχει τώρα. Τον πήραν τα σκάγια, ζητάμε συγγνώμη, τελειώσαν. Ναι. Καμένος τρανσάκιας, πατήστε κάνα τραπόμπιτο φλόρι. Δεν πατήσαμε τραπόμπιτο καμένε τρανσάκια. Ακριβώς γιατί είμαστε φλόροι. Ναι, δεν μπορούσαμε. Το επόμενο ήταν οι ρήμες του Πάκετ και το τελευταίο. 7. Ο καμένος τρανσάκιας. Πρώτος μήνυμα. 7, φίλε. Έστειλε. Το κερδίζει το παραμύθι. Στο αγόρι στο 7. Λοιπόν, θα ακούσουμε το 7ο παραμύθι. Είναι και πρώιμη κατάσταση. Τώρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακουστεί. Το 7 είναι ο Τυρκουάζ ποταμός. Εντάξει, σουρεαλισμούς και βαρβαρότητα. Είναι μια εκπομπή στο Radio Revolt που γίνεται αυτό τον καιρό και παίζουν μαζί πάνω εκπομπές μας. Έχουμε κλείσει ένα ραντεβού θανότητα στο Βόλο που είναι κάπου στη μέση, ρε παιδί μου, για να μην τρέχουν και όλα στα παιδιά. Και να μην έχουμε και θέματα. Μας πεις μετά από όταν ανεβαίνει το Pullman, φαντάζομαι. Βέβαια. Ναι. Εμείς όμως όπως και να έχει να αναγκαζόμαστε να περάσουμε σύνορα. Αυτοί τώρα παίζουν εκεί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Χαβάη 5.0 και Μινιμαλιστικό Γάος που ήταν σήμερα στην εκπομπή και βοηθήσαν λίγο με αυτά που δεν βοήθησε ο Παλικάρης και ο Θεοδόσης που λείπανε.
Πληρωνόμαστε μετά, φαντάζομαι. Βέβαια. Στο τέλος είναι το συμβόλαιο κιόλα. Ο μεγάλος αρχηγός σας θα βάλει στην τράπεζα, μην αρχώνεις. Ναι, ένας είναι αρχηγός, το ξέρουμε όλοι. Βασικά το κουμπί θα πατήσει. Εγώ το θέλω μαύρα πάντως. Ναι, γίνεται γι' αυτό. Από βρώμικα χέρια θα είναι μαύρα, θα είναι τα λεφτά σίγουρα. Ευχαριστούμε. Πώς φάνηκε η εμπειρία? Εντάξει, κοίταξε. Έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς και από κοντά, αλλά είναι άλλο πράγμα να είσαι μπροστά εδώ πέρα. Μεγάλη συγκίνηση που συναντάω επιτέλους από κοντά τα άτομα που θαύμαζα τόσο καιρό. Δεν ξανάρθει γλύφτης και έτσι. Με τίποτα. Μπαν, απ' έξω. Αν δεν κράξεις εδώ, δεν παίζει αγάπη. Δεν περνάς. Ευχαριστούμε για την παρουσία όλων. Όσους αυτούς που ακούσανε και στείλανε μηνύματα, αυτούς που δεν στείλανε μηνύματα και το σκεφτόντουσαν να το κάνουν την επόμενη φορά τουλάχιστον, κάντε το, κάντε κάτι στη ζωή σας που θα αλλάξει αυτό τον ερημό, ρε φίλε. Μπορεί να ακούγες κάτι διαφορετικό. Κάντο, μην είσαι... Φλώρος. Άπραγος, ναι. Μην είσαι. Να είσαι τρογλωδίτης. Μπαμπά. Μπαμπά, μπαμπά, όταν μεγαλώσω να γίνω τρογλωδίτης. Λοιπόν, φάπες μετά μόνο. Τοξικομάνης. Λοιπόν, πάμε στον Τυρκουάζ ποταμό. Η εκπομπή θα ανέβει και θα τραγουδήσει στο ψηλότερο βουνό σε λίγο καιρό. Επισκεφτείτε, πατήστε εκεί σε αυτή την πολυεθνική στο YouTube που είναι της Google, δεν ξέρω ποιανών μασόνων είναι. Πατήστε κουβέντα στην Τρόγλη και θα δείτε όλες τις εκπομπές μας. Μέχρι την 4-5 έχουν βγει τώρα δεν ξέρω πόσο 60. Όποιος ακούσει μια ολόκληρη εκπομπή και έχει αποδείξει γι' αυτό μπορεί να τις προσκομίσει και να πάρει το μεγάλο δώρο της χρονιάς. Διακοπές με τους τρογλωδίτες σε μια Τρόγλη στο εξοχικό μας. Αυτά από εμάς. Ξεφτέρη. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Ελπίζουμε να είναι και άλλοι αχάιρευτοι εδώ πέρα. Άμα έρθουνε θα φύγουμε εμείς. Ναι. Το έχουνε. Μια φορά δυο τους νομίζω δεν έχουν κάνει. Όχι, δυο τους αλήθεια δεν έχουν κάνει ποτέ. Έτσι. Καλό αυτό. Μην κάνουν κιόλας. Τον παλικάρι βλέπω να κάνει μόνο. Νομίζω ότι έχουν κάνει. Οι δυο τους δεν έχουν κάνει. Έχω κάνει εγώ με Θεοδόση, έχω κάνει εγώ με Παλικάρι, έχω κάνει εγώ με... Ο Ξεφτήρης έχει παίξει με όλους τους συνδυασμούς. Ναι. Καλά και εγώ έχω παίξει, αλλά συγκεκριμένα αυτοί οι δύο δεν θυμάμαι να δεν έχει γίνει το κάνει, touch. Το λέω σίγουρα, δεν έχουν κάνει. Η καλύτερη στιγμή θα είναι για μένα, θα πάρω λίγο δόξα. Όχι ρε, πιστεύω ότι ο Θεοδόσης δεν, άμα ήταν οι δυο τους, έλεγε άστα μην κάνουμε. Και ο Παλικάρης δεν νομίζω πολύ ψινόταν. Και όλοι όταν είμαστε αυτό λέει. Δεν μπορώ. Αύριο ψάλλω. Κλείστε το μικρόφωνο. Αηδία πια. Τα χαιρετίσματά μας και σε αυτούς. Και πάμε σε Τυρκουάζ ποταμό. Και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλάκια. Αυτά. Ρουφεκτά. Τσίου. Σμούτς. Ρίχτα. Πριν από πολλά, πολλά χρόνια, στα βάθη αυτής της καταπράσινης γης βρισκόταν το Holy Mountain, από το οποίο ανάβλιζε ένα από τα ομορφότερα ποτάμια, το Τυρκουάζ. Εκεί οι τρογλωδίτες ζούσαν κατά μήκος της κήτης του ποταμού, από τις πρόποδες του βουνού μέχρι και την πεδιάδα. Αντάλλαζαν αγαθά με τα υπόλοιπα χωριά, χωρίς να υπάρχει η έννοια της ιδιοκτησίας και του χρήματος. Καθώς τα χρόνια πέρναγαν, μία οικογένεια βάλθηκε να αποκτήσει όσα περισσότερα κομμάτια γης μπορούσε, με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος. Αφού κατάφερε να αποκτήσει ισχύ μέσω της περιουσίας, αυτό ανακηρύχθηκε βασιλική οικογένεια, με την ευλογία της τότε εκκλησίας. Έτσι, έφυγαν από τους πρόποδες του βουνού, με το στρατό και τους δούλους τους, προς την πεδιάδα, όπου εκεί και πάνω στο ποτάμι θα έχτιζαν ένα παλάτι ως ένδειξη της μεγαλοπρέπειάς τους. Πέρασε λίγος καιρός και το παλάτι ήταν έτοιμο. Οι βασικές βιωτικές ανάγκες του παλατιού, καθώς και η άμυνα από εχθρούς, καλύπτονταν από την εκμετάλλευση του Τυρκουάζ ποταμού. Μετά τις πρώτες βροχές στο Holy Mountain και αφού ο ποταμός είχε βαζωθεί από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας, τα χωριά που βρίσκονταν στην κήτη του άρχισαν να πλημμυρίζουν ταχύτατα, καθώς το νερό δεν μπορούσε να χυθεί στην πεδιάδα. Τότε, ανάμεσα στους χωρικούς, θα γνωρίσουμε τον πρωταγωνιστή μας, τον Τρίτον, ο οποίος προσπαθούσε να μεταδώσει τον αγωνιστικό του χαρακτήρα στους υπόλοιπους απεγνωσμένους χωρικούς. Δεν μπορούμε να καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια και το περιβάλλον να καταστρέφονται από τη μανία για επίδειξη της βασιλικής οικογένειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Όλα έχουν τελειώσει για εμάς. Είστε με τα καλά σας. Θα τους αφήσουμε να παίζουν με τις ζωές μας και τις ζωές των ζώων που αιώνες τώρα ζουν σε αρμονία στον τόπο αυτό. Νομίζω ξεχνάς κάτι σημαντικό. Έχουνε στρατό, πελώρια υδάτινα τείχη που τους προστατεύουν. Δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε καν. Δεν θα συζητήσουμε τα περί δειλίας σας. Πιστεύω πως μπορώ με μια ομάδα σύντρολων να αγωνιστούμε για αξιοπρέπεια. Ποιοι είναι μαζί μου? Άκρα του τάφου σιωπή για αρκετή ώρα. Κοιτιόντουσαν τρομαγμένοι, αλλά κανένας δεν έπαιρνε το λόγο. Μέχρι που ένας πιτσιρικάς τρογλωδίτης, που ήταν καθισμένος σε μια γωνία, σηκώθηκε και είπε: «Μαζί σου ρε σύντρολε, θα έρθω εγώ. Αφού κανένας δεν θέλει να έρθει, θα έρθω εγώ. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι έστω ένας ή και δύο τρογλωδίτες, αν θέλουν να καταφέρουν κάτι και το πιστεύουν, το σύμπαν θα συνωμοτήσει και θα τους το πραγματοποιήσει». Οι υπόλοιποι αμέσως ζητοκράβγασαν, τους σήκωσαν στα χέρια τους, τραγουδώντας τα ονόματά τους. «Τρίτον τροέλιο, τρίτον τροέλιο». Και τους πήγαν στην αρχή του δρόμου για το παλάτι και τους άφησαν εκεί. Αφού έφυγαν οι υπόλοιποι χωρικοί, άρχισαν προχωρώντας να κουβεντιάζουν. «Ρε μπαγάσα, πραγματικά με συγκίνησες πριν. Αν πιστεύεις εσύ μία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε οι δυο μας, εγώ το πιστεύω 100. Αυτό είναι το μυστικό μου. Δεν είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Μαζί μας έχουμε το φίλο μου τον Μπέρι, το πιο τρανό περιστέρι του κοτσιλένιου δάσους. Μένουμε μαζί, φαντάσου. Εγώ, αυτός και η κοπέλα μου. Σκέψου, το καλοκαίρι θα μας παντρέψει». «Καλά πλάκα μας κάνεις, ρε Τροέλιο». Συζητώντας και καθώς φτάναν στο παλάτι, ντύκρισαν πολυάριθμους πίδακες νερού που σχημάτιζαν τείχους. Κοίταξαν δεξιά, κοίταξαν αριστερά, κοίταξαν αριστερά και κοίταξαν δεξιά και είδαν ένα μέρος το οποίο φωτιζόταν. Πήγανε κοντά και είδαν ότι από πίσω από το υδάτινο τείχος υπήρχαν φρουροί. Τότε ο Τρίτον άρχισε να φωνάζει το σκοπό τους, δηλαδή να συναντήσουν τη βασιλική οικογένεια. Αλλά ο ήχος του νερού των υδάτινων τείχων επισκίαζε τις κραυγές του. Τότε ξαφνικά άνοιξε μια καταπακτή κάτω από τα πόδια τους και πέσαν πάνω σε κάτι νεροτσουλήθρες, στις οποίες μετά από μια απότομη διαδρομή πέσανε κάπου σκληρά. Άνοιξαν τα μάτια τους και σοκαρισμένοι από την πτώση είδαν πως βρίσκονται σε ένα κελί. Άρχισαν να φωνάσουν να τους ανοίξει κάποιος και τότε εμφανίστηκε ένας φρουρός πίσω από την πόρτα. «Ανοίξτε! Ανοίξτε! Μην φωνάζετε! Πήγατε να μας σκοτώσετε. Θέλω αμέσως να μιλήσω στο βασιλιά. Το παλάτι έχει φράξει τον ποταμό και τα χωριά της Κίτης καταστρέφονται». «Μη φωνάζεις. Η τιμωρία στο βασίλειο της Μοχθηρίας σε όποιον απαιτεί να δει από κοντά τον βασιλιά είναι ο θάνατος. Θα εκτελεστείτε και οι δύο με την αυγή του ηλίου. Τώρα μπορείς να φωνάξεις όσο θέλεις. Κανένας δεν θα σας ακούσει». Ο φρουρός έφυγε. Οι δύο τρογλωδίτες κοιταζόντουσαν τρομαγμένοι και άρχισαν να συζητάνε. Έτσι όπως μιλούσαν, άκουσαν μια αδύναμη φωνή από ένα άλλο σκοτεινό κελί του διαδρόμου. «Έχετε όλο το δίκιο του κόσμου. Κι εγώ κατά κάποιο τρόπο γι' αυτό το λόγο είμαι φυλακισμένος. Επειδή δεν ήθελα την εκμετάλλευση γης και νερού με βία». «Με λένε Τρίτον». «Εμένα Τροέλιο». «Και εμένα Λούκι. Χάρηκα». «Μπορείς κάπως να βοηθήσεις ρε Λούκι? Είμαι σε χοντρό Λούκι». «Αν μπορούσατε να ειδοποιήσετε πολύ κόσμο να μπει στο παλάτι πριν σας εκτελέσουν, κάτι πιθανόν θα γινόταν». «Πρώτον, είμαστε φυλακισμένοι και δεν μπορούμε να τους ειδοποιήσουμε. Και δεύτερον, και να μπορούσαμε, δεν θα καταφέρουν να μπουν στο κάστρο». «Ξέρω εγώ τρόπο να μπείτε μέσα. Το θέμα είναι πώς θα τους το πείτε». «Ο Πέρι θα μας σώσει. Το ήξερα». «Ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεται ο μηχανισμός από τα υδάτινα τείχη. Αν πάνε και τον ανατινάξουνε, θα σταματήσουν να λειτουργούν οι πίδακες νερού». «Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά? Μήπως είσαι ρουφιάνος?» «Άμα σου έλεγα ότι είμαι ο αδερφός του βασιλιά και με κρατά φυλακισμένο επειδή του ασκούσα κριτική». «Αλήθεια λες?» «Τι λέει ρε παιδί μου?» «Λες αλήθεια?» «Αλήθεια λέω, αδέρφια». Γράψαν τις συντεταγμένες που τους είπε ο Λούκι και το δέσαν μαζί με άλλες οδηγίες στο πόδι του Πέρι.
Ο Τροέλιο άφησε από το μικρό παραθυράκι του κελιού τον Πέρι με αποστολή να πάει το γράμμα στην κοπέλα του για να ειδοποιηθούν οι χωρικοί. Λίγο πριν ξημερώσει, οι φρουροί πήραν τους δύο τρογλωδίτες από το κελί για την εκτέλεσή τους. Αυτοί ήταν άϊπνοι και φυσικά μες στην αγωνία. Με συνοπτικές διαδικασίες τους έδασαν σε κάτι κρεμάλες. Λίγο πριν ο Δήμιος τραβήξει το μοχλό και βρεθούν κρεμασμένοι στο κενό, ακούστηκε ένας εκοφαντικός ήχος. Τα υδάτινα τείχη έπεσαν και πλήθος χωρικών με τσουγκράνες, καλάμια, παλούκια, κράνη και τόξα εισέβαλαν στο κάστρο και άρχισαν να πετσοκόβουν φρουρούς και στρατιώτες. Το κάστρο, μετά από μια ολιγόλεπτη μάχη, καταλήφθηκε. Αφού ελευθέρωσαν τους συντρόλους τους, ξεκίνησαν γενική συνέλευση της κατάληψης για να αποφασιστεί το μέλλον της. Εγώ λέω να μείνουμε εδώ πέρα. Είναι ωραία. Αξίζει ένα τέτοιο κάστρο στον πολύπαθο λαό μας. Ναι, αυτό να κάνω. Η θέση μας είναι στον ποταμό. Αυτό το κάστρο είναι εμπόδιο στο να ζήσουμε εκεί. Πρέπει να το ανατινάξουμε και να επαναφέρουμε την ισορροπία στη Χλωρίδα και την Πανίδα. Έτσι όπως τοποθετούνταν ο Τροέλιο, ξαφνικά άρχισε να αιωρείται. Τα μάτια του γύρισαν ανάποδα και η φωνή του άλλαξε. Φαινόταν ότι είχε καταληφθεί από κάποιο πνεύμα. Είμαι το πνεύμα του βουνού. Τρογλωδίτες, ζώα, φύση, ισορροπία, κάστρο, δηλητήριο, πρέπει να κάνει μπουμ! Μετά από αυτό, το κορμί του έπεσε. Όλοι με δέος σκύψαν το κεφάλι και γρήγορα συνένεσαν στην καταστροφή του κάστρου. Τοποθέτησαν εκρηκτικά, αφού διώξαν με βάρκες αλλά και κολυμπώντας τους στρατιώτες, τους ιερείς και τη βασιλική οικογένεια, ανατείναξαν το κάστρο και μόνο μιας η στάθμη του ποταμού άρχισε να κατεβαίνει. Τότε οι τρογλωδίτες χωρικοί μαζί με τον Λούκι και τους απελευθερωμένους δούλους γύρισαν στα χωριά τους και άρχισαν την ανοικοδόμησή τους. Και ζήσαν αυτοί εξεγερτικά και εμείς με θεαματικά διεγερτικά.